Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή του All About Aris. Εδώ είμαστε όπως πάντοτε, πιστοί στο ραντεβού μας με την ενημέρωση που αφορά τον Άρη φυσικά σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. Και σήμερα, 5η, 17 του Μάη, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 προκειμένου να συζητήσουμε τα χθεσινά, τα απόνερα, αν θέλετε, της επικράτησης του Άρη κόντρα στην Σπάρτη με 3-0 και ό,τι καινούριο υπάρχει όσον αφορά το ρεπορτάζ φυσικά και αφορά το ποδόσφαιρο κατά κύριο λόγο, καθώς το μπάσκετ δεν έχει κάποια ουσιώδη, κάποια σημαντική εξέλιξη. Τώρα θα προσπαθήσουμε μέχρι να ξεκινήσει η προπόνηση η απογευματινή να έχουμε και ένα από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Άρη στην εκπομπή μετά την πολύ ωραία ταξίδι, επιστροφή αυτή την οδύσσια από την Σπάρτη στην Θεσσαλονίκη, τόσο το πήγαινε όσο και το έλα φυσικά για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, οι οποίοι επέστρεψαν 7.30-8 παρά το πρωί σήμερα στην Θεσσαλονίκη και σε λίγη ώρα έχουν το ραντεβού τους για ένα χαλάρωμα ουσιαστικά, για αποκατάσταση όσοι έκαναν αυτό το ταξίδι, είτε αγωνίστηκαν είτε δεν αγωνίστηκαν, και κανονική προπόνηση φυσικά οι υπόλοιποι. Θα δώσουμε όλο το ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, με Χρήστο και όσοι σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου, ενώ εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων FM, και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526, οτιδήποτε θέλετε. Είμαστε εδώ μέχρι και τις 7. Μπροστά μας έχουμε άλλα δύο παιχνίδια όσον αφορά το ποδόσφαιρο, και μάλιστα αυτό το κυριακάτικο κόντρα στον Πανσεραϊκό στις 5 η ώρα έχει ένα ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς θα είναι το παιχνίδι στο οποίο θα πέσουν οι τίτλοι τέλους για έναν ποδοσφαιριστή που συνέδεσε το όνομά του με την σύγχρονη ιστορία του Άρη τα πιο τελευταία χρόνια, τον Ντάρσι Νέτο, ο οποίος βαδίζοντας πλέον ολοταχώς στα 38 θα κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και θα ακολουθήσει άλλους δρόμους πλέον διαφορούς, πάντα μέσα στο ποδόσφαιρο βέβαια, αλλά αυτό είναι το θέμα της επόμενης μέρας. Νομίζω ότι λίγο πολύ αυτό που κεντρίζει το ενδιαφέρον την Κυριακή είναι το αντίο του Νέτο. Υπάρχει μάλιστα και ένα βιντεάκι το οποίο ανέβαζε η Πάη Άρης για αυτό το γεγονός σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα της, και γενικότερα βλέπω κάνοντας μια βόλτα στο διαδίκτυο ότι πάρα πολλοί κόσμος σκοπεύει να έρθει στο γήπεδο την Κυριακή για να αποχαιρετήσει τον Βραζιλιάνο, ο οποίος για 7 χρόνια φόρεσε την φανέλα της ομάδας. Ήρθε για πρώτη φορά, θυμίζω, το καλοκαίρι του 2007 στην Θεσσαλονίκη και τον Άρη, πριν από 11 χρόνια, και συνδύασε φυσικά τα περισσότερα από αυτά με καλές στιγμές και με καλό ποδόσφαιρο για τον Άρη και με δική του αξιοσημείωτη παρουσία, με καθοριστικά γκολ, με βοήθεια γενικότερα στο να ομορφύνει το ποδόσφαιρο του Άρη. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτός με 5-6 ακόμη, ίσως και λίγο παραπάνω, αποτέλεσαν αυτή τη Λάτιν φουρνιά του Άρη, από την οποία είδαμε έτσι τουλάχιστον τίτλους, δυστυχώς δεν είδαμε, αλλά τουλάχιστον είδαμε εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Ο τελευταίος των Μοϊκανών λοιπόν μας αποχαιρετά την Κυριακή και του οφείλουμε νομίζω όλοι ένα τελευταίο χειροκρότημα βλέποντάς τον αγωνίζεται με τη φανέλα. Θα μιλήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι, το ένα από τα τρία μάλλον, τα τελευταία του Άρη για τη φετινή σεζόν. Δεν είναι ωραίο να μην έχεις άγχος στο μάτς. Α, βλέπεις το μάτς, άνετα, λες ό,τι και να γίνει. Απ' την άλλη βέβαια να σου πω, είχα ένα άγχος το οποίο μου προκλήθηκε από αυτά που ακούστηκαν. Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή εντάξει, από κάπου πηγάζουν βέβαια όλα αυτά, η αλήθεια είναι. Δεν είναι τυχαίο το περιτύλιγμα πριν από την αναμέτρηση. Αλλά ο Άρης για ακόμη μια φορά, και δεν το λέμε για να οροπήσουμε καμία κατάσταση, ούτε για να ευλογήσουμε τα γένια κανενός, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, απέδειξε στο γήπεδο ότι οπουδήποτε και αν πάει να παίξει, θα παίξει για να κερδίσει, άσχετα αν θα το κάνει ή όχι, ή αν μπορεί να το κάνει ή όχι σε κάποια παιχνίδια. Μα να σου πω κάτι, εγώ δεν εκνευρίζομαι τους άλλους.
Okay. Είναι φυσιολογικό παδί άλλων ομάδων ή οτιδήποτε άλλο να προσπαθούν να βγάλουν τον Άρη τρίπιο, στημένο ή οτιδήποτε άλλο. Εκνευρίζομαι με όλους αυτούς τους φίλους του Άρη που μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι και ξεκινήσαμε με το λεωφορείο. Πήγαμε μετά στον Πλατέλα και το Σόουζα. Α, δεν τους πήρε για να. Εντάξει, για το λεωφορείο θα συμφωνήσω και εγώ μαζί. Είναι απάνθρωπο αυτό που έγινε στο ποδοσφαίρι. Για αυτό. Μένα προσωπικά, το να ταξιδέψεις 22 ώρες πήγαινε έλα. Αυτό μια ομάδα άλλο. Η οποία έχει πετύχει την άνοδο, το λιγότερο που θα έπρεπε να κάνει τουλάχιστον η διοίκηση απέναντι σε αυτό το κομμάτι είναι. Πέρσι, θυμίζω, αεροπορικός πήγανε. Μέχρι την Αθήνα και από εκεί με Πούλμαν. Ναι, φέτος μια επιτυχημένη ομάδα δεν μπορεί να τη βάζει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αυτό είναι άλλο. Για κριτική για τη διοίκηση. Είναι άλλο αυτό όμως και άλλο είναι στημένη. Και γι' αυτό πάνε με το λεωφορείο για να χάσουν. Ναι, και θα ανέφερε στο λεωφορείο, δεν ξέρω γιατί το ανέφερε τώρα πριν. Όχι, θα σου πω, γιατί το γράφανε. Αφού πάνε με το λεωφορείο, το έχει δώσει το ματς. Το συνδύασαν έτσι. Αφήνεις έξω τον Πλατέλα και τον Σόουζα γιατί έχεις δώσει το ματς. Πας λίγο πλήρω πριν το 3-25 το διπλό. Ξέρουν οι στοιχηματικές. Το έχεις δώσει το ματς. Εδώ και πόσο καιρό λέγαμε ότι ο Πλατέλας και ο Σόουζα δεν θα αγωνιστούν. Δεν πήγε ο Μυροφορίδης. Είναι στο κόλπο και αυτός. Το έχουν δώσει το ματς. Δεν πήγε ούτε ο Καρυπίδης ούτε ο Μυροφορίδης γιατί το έχουν δώσει το ματς. Για να αποφύγουμε παρερμηνίες. Ο Παύλος ο Μεροφορέζης δεν πήγε για ένα σοβαρό οικογενειακό ζήτημα στη Σπάρτη. Δεν είναι στη Σαγκάη ο Καρυπίδης. Έστησε το μάτς και γι' αυτό δεν πήγε. Βέβαια υπήρχε το άλλο. Πήγε στην Ασία για να στήσει το μάτς. Όλα αυτά όμως περνάνε στον κόσμο. Όλα αυτά τρυπάνε τον Άρη. Πάει ο Άρη 0-1. Στο ημίχρονο ξέρεις τι λέγανε. Πού να παίξω την ανατροπή. Καθυστερούν τη Σπάρτη συνεννοημένα για να δουν τα άλλα αποτελέσματα. Όσοι παρακολουθήσατε χθες το παιχνίδι από το Web TV της ΕΡΤ, θα διαπιστώσατε ότι ο Άρης όχι απλά δεν πήγε να διεκπεραιώσει μια ακόμη από τις τελευταίες αγωνιστικές υποχρεώσεις, πήγε για να περασπιστεί την ιστεροφημία του, το σήμα που φοράνε οι ποδοσφαιριστές στις φανέλες του, και νομίζω ότι πρέπει για έναν και για αυτό το λόγο την Κυριακή όλοι να χειροκροτήσουμε αυτή την ομάδα η οποία έχει κάνει μια τίμια προσπάθεια στο γήπεδο και εκτός γηπέδου σε όλους τους τομείς, δηλαδή ήταν μια αξιοπρεπέστατη παρουσία από όλους, από τον προπονητή, τους παίκτες, το τεχνικό team, και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, το ελάχιστο δηλαδή ως μια επιβράβευση, είναι ένα τελευταίο χειροκρότημα σε αυτή την ομάδα, πέρα από τον Νέτο φυσικά που θα έχει τη μερίδα του Λέοντος και θα είναι η κεντρική φυσιογνωμία στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, για αυτή την ομάδα. Απέδειξε και κόντρα στη Σπάρτη ότι φέτος η ομάδα ήταν χτισμένη με τα σωστά υλικά και σε επίπεδο νοοτροπίας και σε αγωνιστικό επίπεδο. Okay, μπαλάρα δεν είδαμε, δεν μας έβγαλε τα μάτια, δεν έγινε και τίποτα όμως. Τι να την κάνουμε την μπαλάρα αν η ομάδα δεν έπαιρνε την άνοδο. Την πήρε κυνηγώντας τη σκοπιμότητα, την ουσία, το αποτέλεσμα σε πολλά παιχνίδια. Έπαιξε και κέρδισε και στο 90 αρκετά παιχνίδια και αυτό δείχνει και κάτι. Και στο τέλος της ημέρας είναι επιτυχημένη. Το αυτονόητο που λέγαμε πέρσι, Χρύσανθε, δεν ήταν αυτονόητο. Και μένα δεν μου αρέσει να μειώνω την προσπάθεια και να λέω, αλλά μωρί, τι κάνανε. Πέρσι δεν το κάνανε οι άλλοι. Εντάξει. Παραπρόπερσι στη ΓΑΜΑ Εθνική Ώρα, γιατί δεν ανέβηκε. Κοίταξε, υπάρχει το εξής. Υπάρχει βέβαια και εκείνο με την ΕΠΟ το εκπληκτικό. Εντάξει, okay, υπάρχει και εκείνο το κομμάτι που δεν σ' αφήσανε. Αλλά αγωνιστικά, ο Άρης δύο φορές απέτυχε από ΓΑΜΑ στη ΒΙΤΑ και από ΒΙΤΑ στην ΑΛΦΑ. Δεν έχουμε φέτος μέτρο. Πέτυχε. Δεν έχουμε μέτρο γενικά. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει κάθε φορά να αποδίδουμε αυτό που πρέπει. Πρέπει φέτος η ομάδα αυτή και να τη χειροκροτήσουμε και να ευχαριστήσουμε αυτά τα παιδιά που είναι στην ομάδα. Κάποια από αυτά θα συνεχίσουν κιόλας. Μην το ξεχνάτε. Κάποιοι παίκτες θα συνεχίσουν κιόλας. Οι περισσότεροι δεν θα είναι, ο προπονητής δεν θα είναι, ο τεχνικός διευθυντής δεν θα είναι. Θα πάρα πολλοί κόσμος από αυτούς δηλαδή που απαρτίζουν τη φετινή αυτό ομάδα. Αυτό σημαίνει δεν θα ότι είναι. Πρέπει να φύγουν ως κακοί. Ίσα-ίσα, το αντίθετο. Μα και αυτό δεν τους έφερε. Και με πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα και να σου πω και το άλλο, ρε Χρύσανθε, που δεν το έχουμε πει ποτέ. Αλλά θα το πω τώρα που η ομάδα στον Όφη βγήκε προς τα έξω το πρόβλημα, λύθηκε βέβαια στην πορεία και τώρα βλέπεις τι γίνεται. Πηγυρίζουν και τους υποδέχονται στα αεροδρόμια. Τους ποδοσφαιριστές ως ήρωες κυκλοφορούν στην πόλη, στο Ηράκλειο, και τους σηκώνουν στα χέρια. Έχει μεγάλη προθένα. Οι ήρωες με τα οικονομικά προβλήματα, οι απλήρωτοι. Βλέπεις. Στον Άρη σας είπαμε ότι υπήρχαν θέματα, κυρίως γιατί έπρεπε να μπει πλάτη
για να τακτοποιηθούν υποχρεώσεις της περσινής σεζόν. Δεν βγήκε όμως κανείς να το διαφημίσει από τους ποδοσφαιριστές, τον προπονητή, τους τεχνικούς διευθυντές. Υπήρχαν καθυστερήσεις και τα λοιπά. Ναι, βγήκε κανείς να το διαφημίσει. Δεν ήταν το ίδιο με τον Όφη. Και να το κάνει σημαία. Κανένας. Καλά, βέβαια. Και το αντιμετωπίσανε. Το κράτησαν μέσα στα αποδυτήρια. Δεν βγήκε τίποτα. Καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Και επειδή πολλές φορές τα βάζετε και μαζί μας, πιστώστε μας και μας φέτος ότι τουλάχιστον βοηθήσαμε προς αυτή την κατεύθυνση και συνολικά η ομάδα πέτυχε το στόχο. Μα της. Πριν έκανα με ένα φίλο, είχα ένα διάλογο, ο οποίος μου έλεγε ότι λέγατε ότι θα πάει ο Καρυπίδης στην Αμερική και δεν πήγε. Εμείς δεν είπαμε ότι θα πάει 20 Μαΐου στην Αμερική. Αλλού προφανώς το διάβασε, το άκουσες. Δεν το δώσαμε ως πληροφορία, δεν την είχαμε. Αυτή την πληροφορία. Σας λέγαμε ότι δεν υπάρχει καθορισμένο ραντεβού, ότι είναι στις προθέσεις. Κάτι είχε υποθεί για μετά το μάτς με τον Πανσεραϊκό. Δεν είχε προσδιοριστεί επίσημα όμως και δεν είχε καθορισμένο. Άλλοι συνάδελφοι μπορεί να είχαν την πληροφορία αυτή, σεβαστή. Αλλά πάει και κάποια στιγμή, δεν είναι πέμπτη. Πάντως 20 Μαΐου δεν ήταν να πάει. Αφού λείπει τώρα. Ναι. Και γιατί μας λέγατε αυτό και τώρα. Ποτέ. Ή κάντε του κριτική για το ένα, την κριτική την κάνει για τα γεγονότα. Πέρσι θυμάστε για το φάκελο. Τώρα δεν σας λέμε ρε παιδιά. Εγώ το λέω επίσημα και ευθέως. Εγώ το θέλω απάνθρωπο για την ομάδα. Αυτή την ομάδα ειδικά. Δηλαδή τι θες να την τιμωρήσεις. 10 και 10 ώρες θες να πάνε και έλα. 10 χιλιάρικα. Αυτό θες να κάνεις. Εντάξει, οκ. Τι αυτό είναι. Ξεκάθαρο τι είναι αυτό. Και τι σημαίνει ότι είσαι σωστό. Καλά, κανείς δεν είναι το σωστό. Απ' την άλλη, να σου πω και κάτι. Όλες οι ομάδες και η Δράμα και η Καλαμαριά που έχουν λεφτά. Καλαμαριά στην. Τη Δράμα με το λεωφορείο πήγανε. Όλοι πήγαν με το λεωφορείο και όλοι ήρθαν με το λεωφορείο από τη Σπάρτη. Έτσι, όχι, έτσι. Απλά εμένα με και η Πάτρα και η Παναχάκη και όλοι. Το ότι πέρσι πήγες με το. Πέρσι πήγες γιατί είχες μάτς την Κυριακή και έπαιξες Τετάρτη. Και τώρα έχεις Κυριακή. 20 μέρες πριν ήταν το μάτς όμως. Το προηγούμένο. Έπαιξες Κυριακή αγωνιστικά. Όπως και να έχει, θα ήταν, καλό θα ήταν τρία αποφύγια αυτή την ταλαιπωρία η ομάδα, την Οδύσσια. Πέρσι, να σου πω κάτι. Είχες φέρει ένα-ένα με τον Αγροτικό και πήγαινες μετά στη Σπάρτη τρεις μέρες μετά. Αν του πήγαινες με Πούλμαν, ακόμα εκεί θα ήταν. Τι λες τώρα. Τέλος πάντων, να σου πω και κάτι. 0-3 βγήκε. Αν έφερε ένα 1 ή 0-0, θα έλεγε επηρεαστήκαν από το Πούλμαν. Θα κάτσουν αυτοί που παίξαν τώρα οι περισσότεροι να παρακολουθήσουν το παιχνίδι απ' έξω. Ή απ' έξω είναι οι υπόλοιποι. Δόξα τω 25 ρόστερ έχουμε. 20 μέρες καθόντουσαν. Εντάξει, θα παίξουν οι υπόλοιποι. Έχει κόσμο του Κουσμάκη να παίξει την Κυριακή. Κατά και θα παίξουν νέτο. Πρώτη συμμετοχή. Πρώτη συμμετοχή είναι φέτος. Έχει ξαναπέξει. Σε επίσημο. Στο κύπελο δεν έπαιξε. Στο κύπελο μόνο. Έπαιξε το κύπελο. Δεν θυμάμαι. Όχι. Θυμάμαι ένα φιλικό. Στο φιλικό με την Πόκα έπαιξε σίγουρα. Ναι. Ναι. Εντάξει. Ο Νέτο πρέπει να τύχει τις καλύτερες δυνατές υποδοχές και δεν είναι να αποθεώσουμε κάποιον παίχτη ή οτιδήποτε άλλο. Χειροκροτούμε έναν παίχτη που τίμησε τη φανέλα του Άρη. Χειροκροτούμε. Και γιατί πρέπει, ρε παιδιά, ακόμη και αυτό να το μειώσουμε και να το συζητήσουμε. Δεν κατάλαβα. Ακόμα δηλαδή. Και αυτό όμως. 7 χρόνια έπαιξε ο ποδοσφαιριστής ο συγκεκριμένος. Δεν κατέθεσε ποτέ προσφυγή τη στιγμή που άλλοι. Χάρισε και χρήματα. Όχι και χρήματα. 400 χιλιάρικα. Ευεργετήθηκε από τον Άρη και το λέει. Συνέντευξη που του είχα πάρει πριν από λίγους μήνες στην Άρη Σίσε. Το είχε πει ξεκάθαρα. Εγώ νιώθω ευεργετημένος και εγώ και η οικογένειά μου γιατί έστειλα χρήματα στη Βραζιλία που έβγαλα παίζοντας ποδόσφαιρο στον Άρη. Εντάξει. Όχι, έχω πάρει ένα εκατομμύριο, μου χρωστάει 50 χιλιάρικα ο Άρης και λέω είμαι απλήρωτος. Θέλω να παραμείνω στον Άρη, να το βοηθήσω με την τεχνογνωσία που έχω αποκτήσει και γνωρίζοντας πλέον την ομάδα από κάποιο άλλο πόστο. Και εδώ που τα λέμε, ρε παιδιά, ο συγκεκριμένος έτσι βοήθησε και αγωνιστικά. Ήταν από τους καλούς παίκτες, δεν ήταν από τους παίκτες που δεν βοήθησαν. Και σημαντικά γκολ έχει πετύχει και η γενικότερη παρουσία του, νομίζω, με τα πάνω του και τα κάτω του και αυτός, ήταν θετική. Το πρόσημο που αφήνει κρεμώντας τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια είναι θετικό. Και το σημαντικότερο κομμάτι της καριέρας του, νομίζω, το συνδύασε με τον Άρη. Γιατί αυτό να μην πρέπει να το χειροκροτήσουμε, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Και χάρισε και 400 χιλιάρικα, ξαναλέω. 400 χιλιάρικα, αντιλαμβάνεστε το νούμερο. Ο Άρης πρέπει να σέβεται, πρέπει να μάθει να σέβεται ποδοσφαιριστές που έχουν φορέσει τη φανέλα του, βοήθησαν και να τους έχει πάντοτε φίλους και στο πλευρό του. Είτε μένουν από κάποιο πόστο στην ομάδα ή φεύγουν και συνεχίζουν να πάνε να κάνουν κάτι άλλο ή κάπου αλλού. Ο Άρης πρέπει να αλλάξει νοοτροπία σε πάρα πολλά επίπεδα. Συμφωνώ. Όλα αυτά που λέμε από την αρχή της εκπομπής αυτό είναι. Και ο Νέτο είναι ένα κομμάτι. Okay. Υπήρξαν και στιγμές που δεν βοήθησε, δεν έκανε, ξενύχθησε κιόλας. Εντάξει, δεν κατάλαβα. Ο πρώτος ή ο τελευταίος. Εντάξει. Αλλά δεν γίνεται να σβήνουμε ό,τι καλό, ρε παιδιά, πάντα και να πηγαίνουμε πάντα προς το κακό. Όλοι οι ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων ξενυχτάνε, να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Άμα θα κάνετε μια βόλτα, εσείς που γυρίζετε, και άλλους ποδοσφαιριστές και άλλων ομάδων. Άμα κερδίζουμε, τους γέρναμε σφινάκι όμως. Δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές του Άρη.
που θα τους συναντήσετε έξω. Εντάξει, κατά καιρούς υπήρχε μια, να το πω, ασυδοσία κατά κάποιο τρόπο, ή λατρεύονταν ως θεοί εκείνο το διάστημα. Λίγο είχε ξεφύγει η κατάσταση, αλλά okay. Ανεκτό. Θα πρέπει να τους αποδίδουμε αυτό το οποίο πρέπει σε όλους, και στην ομάδα και θα πάμε στο για μένα, για να το και θα κλείσουμε. Πούμε και για τον Νέτο και άλλα πράγματα. Γιατί πιστεύοντας θα φιλοξενήσουμε τον Άγγελο Χαντί πριν μπει στην προπόνηση να κάνει την αποκατάστασή του. Έναν από τους πιο δραστήριους και ενεργητικούς παίκτες χθες της ομάδας του 0-3 κοντά στη Σπάρτη. Και φυσικά θα πούμε και για τον Νέτο και οτιδήποτε άλλο μέχρι και τις 7. No. Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Αυτονόητο δεν υπάρχει, ειδικά στον Άρη, λέει 779, για τους Αριανούς που δέχονται ίντριγκες του 3-25 και ότι δεν πήγανε μη ροκάρι γιατί έδωσαν το μάτς από τον Άρη, μακριά από τον Άρη. Σε αυτή η παθογένεια είναι μόνιμη, δεν ξέρω πώς θα ξεριζωθεί αυτή η παθογένεια. Θα πούμε και άλλα πραγματάκια μετά το... μετά το, τη συνέντευξη που θα κάνουμε τώρα, γιατί είμαστε έτοιμοι να καλησπερίσουμε τον Άγγελο Χαντί. Άγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έπειτα από αυτό το όμορφο και διασκεδαστικό και ξεκούραστο ταξιδάκι, νομίζω ότι πρέπει να είσαι φρεσκαδούρα. Δεν οδηγήσατε κιόλας. Συγγνώμη, έτσι προσπαθούμε να το, λίγο να το διασκεδάσουμε, αλλά καταλαβαίνουμε ότι τραβήξατε ταλαιπωρία αρκετή. Ναι, λες και βγήκε το σπάνιο το. Εντάξει. Το κανόνι που κερδίσαμε και παίξαμε και καλά, μετριάστηκε λίγο η ταλαιπωρία. Δεν επηρεάστηκε η ομάδα, αυτό είναι πραγματικά. Και απέναντι και σε μια ομάδα, δεν πρέπει να το πούμε, Άγγελε, που έπαιζε ουσιαστικά τι είναι, από τη μισή και παραπάνω κατηγορία, δεν είμαι υπερβολικό. Με κίνητρο, ναι. Ισχύει. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή, που μπήκανε για να παίξουν, να τα παίξουν όλα για όλα, το μάτς ήταν ένα μάτς που θα το χαρακτήριζε ντέρμπι, όχι από άποψη ονομάτων, αλλά από τη σημασία που είχε. Σίγουρα μπήκαν δυνατά, το θέλανε πολύ το παιχνίδι τα παιδιά, αλλά εντάξει, και εμείς παίξαμε πάρα πολύ καλά και στο πρώτο και στο δεύτερο μέχρι να χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Mm-hmm. Και νομίζω ότι το σκόρ είναι φτωχό, θα έλεγα. Ναι, ναι, νομίζω ότι χθες ο Άρης ρύθμιζε ο ίδιος ανάλογα με το που ήθελε να το φτάσει το δίκτυο, το τελικό. Το αφήσατε στο 3, θα μπορούσατε όμως να είναι και πολύ περισσότερο. Ναι, νομίζω ότι είχαμε όλα αυτές, κατοχή μπάλας και όλα. Συμφωνείς με αυτούς που λένε ότι χθες, παρότι για τον Άρη τα πάντα έχουν κριθεί, έχει εξασφαλίσει την άνοδο, ότι χθες ήταν μια από τις καλύτερες εκτός έδρας εμφανίσεις της ομάδας? Ναι, σαφώς, γιατί όπως προείπατε παίζαμε ενάντια σε μια ομάδα που έχει ισχυρό κίνητρο. Ναι. Και σε μια ομάδα που άμα θυμηθείτε το πρώτο παιχνίδι του πρώτου γύρου μας δυσκόλυψε αρκετά. Δηλαδή κερδίσαμε από ένα γκολ του Βελιζίση κεφαλιά. Θέλω να πω ότι και το σκορ το φανερώνει, αλλά και οι τελικές προσπάθειες και η κατοχή, ότι κάναμε ένα πολύ, πολύ καλό παιχνίδι. Mm-hmm. Και εσύ το έψαξες πάρα πολύ το γκολ χθες, είναι η αλήθεια. Δεν σου έκατσε που λέμε κάποια φάση, αλλά γενικότερα... Όσοι αγωνιστήκατε, δείξατε χθες ότι ο Άρης, όπου και αν παίζει, Άγγελε, και νομίζω ότι αυτό το συμφωνείς μαζί μου σε αυτό, πηγαίνει για να κερδίσει και κλείνει τα αυτιά του σε οποιαδήποτε φήμες και τα σενάρια που ακούστηκαν πριν από το παιχνίδι. Θα φτάσει και στα δικά σου τα αυτιά. Νομίζω αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα το χθεσινό παιχνίδι, για αυτούς που λένε ότι εντάξει, πήγαμε εκδρομή και πήγαμε για να χάσουμε. Και... Ναι. Κάποιοι λένε, μπορεί κάποιοι να σκεφτήκαν ότι δώσαμε το παιχνίδι ή κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν νομίζω να υπάρχει ποδοσφαιριστής ή άνθρωπος του Άρη που να ξεφτυλίζει τη φανέλα που φοράει, ειδικά όταν είναι τόσο βαριά. Ναι. Και αυτό φάνηκε και χθες, νομίζω. Γενικά έχει φανεί όπως... όλα αυτά τα χρόνια τον Άρη, και έχεις δίκιο και πρέπει να το λέτε κι εσείς οι ποδοσφαιριστές, να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, ότι δεν είναι τόσο εύκολο ένας παίκτης να κάτσει να χάσει. Θα πρέπει να το τραβάει ο οργανισμός του καταρχήν και να έχει συνηθίσει τέτοια πράγματα. Και εντάξει, όταν φοράει τη φανέλα του Άρη. Νομίζω είναι ένα επιπλέον βάρος. Όχι, δεν υπήρχε. Σαφή εντολή και του προπονητή και όλων ήταν ότι πάμε για να κερδίσουμε φυσικά το παιχνίδι. Mm-hmm. Πες μας λίγο, Άγγελ, τι έγινε στο πέναλτι του Διαμαντόπουλου με τον τερματοφύλακα της αντίπαλας, τι ακριβώς έγινε? Εντάξει, όπως είπατε και όπως ξέρουμε, η Σπάρτη έπαιζε σχεδόν τη μισή κατηγορία, έτσι, οπότε υπήρχαν νεύρα, υπήρχε ένταση.
Οπότε λογικό είναι και οι παίχτες της Σπάρτης όταν δεχτήκανε και τον γκολ σε ένα κομβικό σημείο σε τέλος του ημιχρόνου να υπάρχουν νεύρα και όλα αυτά, εντάξει τους καταλαβαίνουμε γιατί, γιατί τα παιδιά παίζουν με τον κόπο τους. Αλλά από την πλευρά μας κάναμε τη δουλειά μας. Ήταν καθαρότητα το πέναλτι, το έδωσε ο διαιτητής και προηγηθήκαμε. Δεν διαμαρτύρηθηκαν για το πέναλτι τόσο όσο μετά τον γκολ κάτι προσπαθούσαν μάλλον να τον επηρεάσουν προφανώς για το δεύτερο ημίχρονο. Κοιτάξτε, είναι και λίγο ξαφνικό πώς πάει ο τερματοφύλακας. Γιατί ο τερματοφύλακας δέχεται τον γκολ, δεν ξέρω αν τον παρακολουθεί. Δεν κάνει τίποτα, δέχεται τον γκολ και μετά από 15-20 δευτερόλεπτα λες και τον τζίπησε κάτι, αρχίζει και πηγαίνει στο διαιτητή. Λες, τι έγινε. Δεν μπορώ να τις κρίνω αυτές τις αντιδράσεις, καθώς εσείς ξέρετε. Τώρα την. Απλά να πω, έκανες δύο πολύ καλές ευκαιρίες χθες. Νομίζω ότι ειδικά στην δεύτερη. Σε είδα χαμογελούσες μετά που έλεγες από μέσα προφανώς πώς το έχασες, έτσι. Ναι, νομίζω ότι το έχασα την υπερβολική σιγουριά μου και στενοχώρησε και το φιλαράκι μου τον Μπασά που μου βγάλει την πάσα. Να σου πω κάτι, ένας ποδοσφαιριστής εκείνη τη στιγμή, έτσι για να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο, γιατί Άγγελε, κακά τα ψέματα, στον Άρη μας έχει λείψει αυτό, να μιλάμε για ποδόσφαιρο δηλαδή με όλα αυτά που τράβηξε η ομάδα τα τελευταία χρόνια. Εκεί σκέφτεσαι να το πας ψηλά για να το σιγουρέψεις, να το στείλεις κάτω μήπως το πιάσει? Πώς σκέφτεται ένας επιθετικός που είναι φάτσα με τον τερματοφύλακα που βγαίνει και πρέπει να αποφασίσει κλάσμα του δευτερολέπτου πώς θα κάνει το σουτ, πώς θα κάνει την ενέργεια? Και αυτό που σκέφτηκα είναι να το κάνω με τη μία για να μην προλάβει να αντιδράσει ο τερματοφύλακας, γιατί άμα έκανα κοντρόλ μπορούσε να με κλείσει. Αλλά πήγε λίγο πιο πάνω από το δοκάρι. Αυτό δεν υπολόγισα τη δύναμη. Βάλα περισσότερη δύναμη. Λίγο πιο ψηλά. Ναι. Εντάξει, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Η ουσία όμως είναι, όπως είπες, το 0-3. Στεναχώρησε βέβαια τον Μπασά. Την έδωσε βέβαια μετά στο Διαμαντόπουλο, αλλά ήταν πιο εύκολο. Στο Διαμαντόπουλο τον έβγαλε μόνο του μέχρι στιγμή. Και ο Διαμαντόπουλος έχασε 3-4 χθες. Παρά το ότι έβαλε 2, έχασε και άλλα 3-4. Εντάξει, άμα βάζεις 3, ας χάνεις, δεν πειράζει. Θα μπουν όλα την Κυριακή. Δεν ξέρω πώς το περιμένετε αυτό το ματς. Θα έχει το χαρακτήρα έτσι μιας γιορτής. Μιας επιβράβευσης για την προσπάθεια που έγινε, το βλέπετε έτσι και εσείς το περιμένετε? Είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Νέτο που δίνει έτσι ένα άλλο χρώμα στην αναμέτρηση. Αυτό που είπατε αξίζει αυτό το μάτς και είναι το τελευταίο παιχνίδι του Άρη σε μια κατηγορία που δεν ανήκει, μέσα στην έδρα το εννοώ. Και επίσης αξίζει πάρα πολύ για να έρθει ο κόσμος να χειροκροτήσει έναν πραγματικά σπουδαίο ποδοσφαιριστή και άνθρωπο. Εμείς που τον ζούμε. Ο Ντάρς είναι δάσκαλος για τα νέα παιδιά, είναι δάσκαλος πραγματικά, είναι μεγάλη προσωπικότητα. Δηλαδή εμείς που τον βλέπαμε και πιο παλιά να αγωνίζεται στις μεγάλες εποχές του Άρη και στα μεγάλα παιχνίδια, ο άνθρωπος είναι αυτό, είναι Βραζιλιάνος, είναι πώς να σου το πω. Και είναι και έξω καρδιά, είναι και έξω καρδιά. Ναι. Τεράστιος ποδοσφαιριστής, τεράστιος. Πραγματικά αξίζει το χειροκρότημα του κόσμου. Και πραγματικά και κάποιος φύλαφος και να μην θέλει να δει τον Άρη, να έρθει να δει τον Νέτο. Αξίζει. Ναι. Έχει ενδιαφέρον να το λες εσύ που ήρθες πριν από λίγους μήνες στην ομάδα, αλλά ζεις το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Έπαιξες και κόντρα σε εκείνη την ομάδα, όντας ποδοσφαιριστής άλλης ομάδας. Και νομίζω συμφωνείς και εσύ ως ποδοσφαιριστής και οι φίλαθλοι που μας ακούνε ότι εκείνη την ομάδα του Άρη χαιρόσου να τη βλέπεις και ως φιλάθλος αλλά και να την παίζεις ως αντίπαλος, έτσι δεν είναι? Σαφώς. Ήταν μεγάλο κίνητρο για μας που παίζαμε αντίπαλοι κόντρα σε εκείνο τον Άρη. Ήταν μεγάλο κίνητρο για μας που παίζαμε αντίπαλοι σε εκείνο τον Άρη να μπούμε και να παίξουμε αυτούς τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές και σε αυτό το κατάμαστο γήπεδο. Μόνο η Ατλέτικο χαίρεται, είδες. Λείπει ο Άρης και κερδίζει κάθε φορά τα τρόπαια. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα? Ελπίζω παιδιά πραγματικά να ξαναγυρίσουν αυτές οι εποχές για την ομάδα, γιατί είναι κρίμα. Έτσι, βέβαια το παιχνίδι αυτό έχει και άλλη ιδιαιτερότητα. Δεν το έχεις ζήσει εσύ. Με τον Πανσεραϊκό υπάρχουν κάτι χρωστούμενα από παλιά. Βέβαια πολλές φορές οι παίκτες αυτά δεν τα αντιλαμβάνεστε, είναι περισσότερο οπαδικά. Αλλά έχει σημασία το παιχνίδι. Δεν είναι τόσο αδιάφορο. Έχει το πολύ σημαντικό λόγο που είπαμε για τον Ντάρσι Νέτο. Είναι το τελευταίο παιχνίδι, μια επιβράβευση για την ομάδα που τα κατάφερε φέτος. Αλλά έχει και το οπαδικό του μέσα με παλιές αμαρτίες από την Τρίτη Εθνική. Εντάξει, ναι, αυτά που είπατε είναι για τους φιλάθλους μας πολύ. Σημασία έχει ότι και να έγινε στο παρελθόν, σημασία έχει ότι ο Άρης επιστρέφει και πανίκη.
Έτσι. Εσύ πώς το σκέφτεσαι το μέλλον σου, έχεις κάνει κάποια κουβέντα, έχεις συζητήσει, δεν έχεις συμβόλαιο την επόμενη σεζόν, σωστά? Όχι, γίνονται κάποιες συζητήσεις. Γενικά θα δούμε, ακόμα είναι πολύ νωρίς, ακόμα δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Έχει αυτές, ακόμα δεν θα μπούμε σε διαδικασία να μιλήσουμε τώρα για την επόμενη σεζόν. Θα περιμένουμε λίγο και θα δείξει. Ναι, πρέπει να δούμε και προπονητή και τα λοιπά στον Άρη, όλα αυτά. Αυτό που θέλετε νομίζω είναι και εσείς, Άγγελα, να χαρείτε το δίωρο την Κυριακή το απόγευμα. Είναι και για εσάς και για τον προπονητή και για τον τεχνικό. Νομίζω για όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα είναι μια Κυριακή διαφορετική από τις άλλες αυτή. Σίγουρα. Παίζει, είναι μια ωραία Κυριακή, ευχάριστη, χωρίς άγχος. Είναι μια γιορτή που θα πρέπει ο κάθε θελόφιλος να απολαύσει. Η Ιορδανία πότε έχει σε παιχνίδι? Η Ιορδανία παίζουν τώρα κάποια φιλικά και η Ιορδανία το καλό αρχίζει το Γενάρη που μας έρχεται, που είναι το ασιατικό κύπελο. Α, μάλιστα. Δεν θα πας με λεωφορείο εκεί, φαντάζομαι, αεροπορικός. Άμα πάει εκεί με λεωφορείο. Ναι, ξέρω, το πήρα το κολλάι, μπορεί να πας με λεωφορείο. Εκεί έχει μεγάλες έτσι αποστάσεις, οδικός κτλ. Μάλλον δύσκολο, έτσι. Εννοώ σε παιχνίδια εθνικών και τα λοιπά, δεν είναι κοντά? Όχι. Ναι, είναι όχι, πάνω αεροπορικά. Μάλιστα. Αεροπορικά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπες. Εγώ σας ευχαριστώ. Το γκολ που έχασες χθες θα το βάλεις την Κυριακή. Μακάρι. Να είστε καλά. Συνέχεια, για χαρά. Επίσης, γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον Άγγελο Χαντή. Εντάξει, το διασκεδαστικό λίγο αυτό για το ταξίδι, αλλά καταλαβαίνετε το. Να σου κατέβει, όταν κερδίζεις. Αντιδρούσε ο Στάκης πολλές φορές, όμως βλέπω. Όταν κερδίζεις, όλα καλά. Το αποδέχονται. Άμα έκανες κανένα, θα λέει καλά, με το λεωφορείο πήγα. Πάντως, αποδεικνύεται κιόλας, να σου πω κάτι συνεχώς σε τέτοιες περιπτώσεις, ότι μία ήττα για να έρθει δεν είναι το ταξίδι με το λεωφορείο ή κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Άμα ένα χάσει, θα χάσει. Είτε πας με το τζετ, είτε πας με το λεωφορείο. Απλά, όπως λες και εσύ, ο Άρης αυτά πρέπει να τα σταματήσει του χρόνου. Για μένα άλλο λόγο. Δεν είναι ούτε η κούραση για μένα του ποδοσφαιριστή, ούτε τίποτα άλλο. Είναι το πρεστής του συλλόγου. Γλίτωσε 3, 5, 10 χιλιάρικα, δεν ξέρω. Πιο πολλά έβαλες, πάρα πολλά. Καταρχάς είναι να σου πω αυτό που λες, είναι το πρεστής. Μα φτάνεις εκεί στη Σπάρτη και ηρωνεύονται τώρα οι της Σπάρτης. Που τι ήρθατε με λεωφορείο και ειρωνεύονταν. Εντάξει, σας παρακαλώ. Το παίρνουν και άλλοι. Και αυτά, παιδιά, μικρά επικοινωνιακά ζητηματάκια, τα οποία όμως χτυπάνε στην ομάδα. Εντάξει, έβγαινε ο Λάσκαρ πέρσι που πήγαν στην Αμαλιάδα και κοντά είναι, παρόμοιο ταξίδι. Και πόσο να κοστίζει δηλαδή, άμα τα κλείσεις, ξέρεις το πρόγραμμα εγκαίρως, ήξερες ότι παίζει Τετάρτη εμβόλυμη. Καλά το είπες. Άμα τα κλείσεις. Άμα πήγαν να τα κλείσουν προχθές. Αυτά είναι, όταν λέμε οργάνωση και τα λοιπά, είναι κομμάτι όλα αυτά. Άμα πας να τα κλείσεις προχθές τα εισιτήρια, μπορεί να τα βρεις και 10 χιλιάρικα. Άμα πήρε, θα μου πεις και στη Football League, θα μου πει κάποιος σωστά, κάτσε ρε φίλε, πριν μια εβδομάδα το βγάλει το πρόγραμμα. Έχεις και αυτό, δεν είναι ότι Super League έχεις τουλάχιστον τον μπούσουλα όλο το... Όχι, αφού ξέραμε εδώ καιρό ότι είναι εμβόλυμη αγωνιστική και παίζει Τετάρτη τώρα, εντάξει. Πόσο καιρό, 20 μέρες. Μπάσχετο, να μην στεκόμαστε. Είναι θέμα πρεστής. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Τώρα πάμε σε άλλα. Δηλαδή του χρόνου έχει να πάει ο Άρης που έχει να πάει σε Τρίπολη. Πώς θα πάει ο δικός? Δεν νομίζω. Θα πάει με το αεροπλάνο. Απλά σου λέει τώρα. Ό,τι γλιτώσω φέτος είναι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ας πληρώσω κάνα παίχτη με το 5.000. Τέλος πάντων. Αυτά είναι θέματα πρεστής και του χρόνου. Αυτά δεν είναι ανεκτά του χρόνου. Φέτος, τουλάχιστον στη δική μου οπτική, λέω ότι μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ανεκτικοί από τη στιγμή που υλοποιήθηκε ο στόχος, από τη στιγμή που εκπληρώθηκαν οι υποχρεώσεις για τους περσινούς, από τη στιγμή που πρέπει να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις οικονομικές για τους φετινούς με τα χρήματα που θα έχει στη Super League πλέον. Αυτά όμως πρέπει να εκλείψουν. Απλά όταν δεν έχεις καθόλου έσοδα, μπορώ να αντιληφθώ και δύο πράγματα διαφορετικά. Αλλά για θέματα πρεστής του χρόνου, αυτά πρέπει να εκλείψουν και να είναι παρελθόν για πάντα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς να διαφωνεί πάνω σε αυτό, ούτε από τη διοίκηση, ούτε από την ομάδα, ούτε οτιδήποτε. Και ένα άλλο γεμάτο γήπεδο την Κυριακή κοντά στον Πανσεραϊκό θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση να τακτοποιηθούν εκκρεμότητες και υποχρεώσεις που υπάρχουν. Τα εισιτήρια, να σας θυμίσω ότι που κυκλοφόρησαν, που ανακοίνωσε μάλλον σήμερα η ΠΑΕ Άρης και θα αρχίσει η διάθεσή τους, μάλλον άρχισε ήδη από σήμερα, είναι 10 ευρώ εισιτήρια 1, 2 και 3.
Είναι 15 ευρώ στην θύρα 7, τη θύρα των επισήμων δηλαδή, αλλά και στην 9. 30 ευρώ στα VIP. Και θα πρέπει να σας διευκρινίσουμε ότι στην τιμή του εισιτηρίου σε όλες τις θύρες συμπεριλαμβάνεται και ένα αναμνηστικό t-shirt που θα κυκλοφορήσει. Αυτό που φοράει ο Νέτο στο βίντεο είναι. Ναι, με αφορμή την επιστροφή της ομάδας στην Super League. Μ' αρέσουν τέτοιες ιδέες. Εισιτηρίων διαρκείας θα μπορούν να προμηθεύονται από την μπουτίκ το αναμνηστικό t-shirt στη συμβολική τιμή των 5 ευρώ, δείχνοντας απλά την σχετική κάρτα της διαρκείας τους. Σε αυτό το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανσεραϊκό θα λειτουργήσουν πιλωτικά και τα, για πρώτη φορά, και τα τουρνικέ που έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις θύρες του Κλεάνθης Βικελίδης πλην της θύρας των επισήμων και της θύρας 6. Γι' αυτό, επειδή ακριβώς θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο στο γήπεδο, καλό θα ήταν αφενός να υπάρχει έτσι ψυχραιμία, παρατηρηθούν κάποιες δυσλειτουργίες, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα λειτουργήσουν, και όπως γίνεται σε κάθε πράγμα που λειτουργεί πρώτη φορά, μπορεί να υπάρξουν και κάποιες επιπλοκές, κάτι που να μην γίνει καλά, να υπάρξει δηλαδή μια υπομονή στους φίλους του Άρη. Και αν είναι δυνατόν, φυσικά, πέρα από την κατανόηση, να υπάρξει και μια όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη προσέλευση, για να μην υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Δηλαδή, αν πάμε λίγο νωρίτερα στο γήπεδο, δεν είναι κακό. Άλλωστε, είναι ένα μάτς, όπως ακούσατε και τον Άγγελο Χατή, το πιο χαλαρό απ' όλα στη σεζόν. Να το ευχαριστηθούν όλοι, να χειροκροτήσουμε την ομάδα, να κάνει και μια ωραία εμφάνιση, να πετύχει το, αν είναι δυνατό, και πολλά γκολ, και να κλείσει ο φετινός, έτσι, ο τετραετής θα έλεγε κανείς, εφιάλτης της ομάδας σε ποδοσφαιρικά μονοπάτια, δύσβατα και άγνωστα για το DNA αυτού του συλλόγου. Και σε λίγους μήνες, από 26 Αυγούστου που θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα. 24 είναι. 25 είναι Κυριακή. 25-24, σωστά. Τους θα παίξουμε Δευτέρα. Είναι επειδή θα είμαστε ατραξιόν. Α, ναι, μάλλον. Να επιστρέψουμε στους κανονικούς μας ρυθμούς πλέον. Μετά το μάτς με την Καρδίτσα, γιατί έχει και ένα ακόμη. Εκείνο πραγματικά τώρα. Το αγωνιστικό χώρο του ήταν χθες, της Καρδίτσας. Σώθηκε. Όχι. Ένα βαθμό θέλει. Μιλάμε για χάλι. Τι θέλει, δεν σώζεται. Με μείον 3 είναι η Καρδίτσα όμως. Τι θα γίνει με αυτούς μείον 3. Μείον 6 θα πάει η Σπάρτη κανονικά. Θα συζητηθεί αυτό στη Λίγκα, στη Φουτμπολ Λίγκα. Και τι, να πούνε να μην κάνει. Ο Εργοτέλης με ποιον παίζει δύο τελευταίες αγωνιστικές. Γιατί έμπλεξε τώρα. Εργοτέλης παίζει με τον Εγινιακό. Εργοτέλης Εγινιακός. Και αν κερδίσει ο Εγινιακός, πέφτει ο Εργοτέλης. Εκεί που ήταν άνετος. Ματσάρα είναι αυτό. Και τελευταία αγωνιστική. Εγινιακός Παναχαϊκή. Θα κερδίσει ο Εγινιακός τελευταία αγωνιστική. Χθες η Παναχαϊκή πάρε λίγο να χάσει τον Πανσεραϊκό. Έχασε πέντε στο 90 ο Πανσεραϊκός. Περιμένω να πω εγώ θα λείπω την Κυριακή, να ξέρετε παιδιά, έχω βάφτιση, αλλά το μωρό το δικό μας, γι' αυτό λείπω, αλλιώς θα αργόμουν. Απλά να προσκαλέσω τον κύριο Χαλκίδη, αν θέλει να του δώσω το διαρκείας μου, να πάει ο κύριος Χαλκίδης να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Ο τύπος που έβγαινε σε διάφορα ραδιόφωνα, τον βγάζανε κάθε τρεις και λίγο για να κάνει πλάκα με τον Άρη. Και να πει ότι ο Πανσεραϊκός έκανε το αγροτικό του, πρέπει να το κάνει και ο Άρης τώρα το αγροτικό του. Χαλκίδη, πες αλεύρι. Χαρήκατε για κανένα χρόνο, αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Τα δικαιώματα βέβαια τα έδωσε ο Άρης. Γιατί είναι απαράδεκτο για τον Άρη να συναγωνίζεται τέτοιες ομάδες τύπου Πανσεραϊκού. Και να κάνει ο Πανσεραϊκός 14 συνεχόμενες νίκες αμυγδαλή. Αλλά τέλος πάντων. Απλά θα ήθελα, αν θέλει να δει το παιχνίδι ο κ. Χαλκίδης, πολύ ευχαρίστως, να του δώσω το διαρκείας. Εγώ δεν μπορώ να έρθω αυτή την Κυριακή. Θα βαφτίσουμε την Μπέμπα μας, οπότε να του δώσουμε. Μήπως θες να του δώσεις κανένα φίλο του κι εσύ, τίποτα, κανένα στήριακι, να πάει το παλικάρι να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Και βγάλτε τον ξανά, το Χαλκίδη, στα ραδιόφωνα να σας πει τι και πώς, τι έγινε. Την Κυριακή πάμε Χαριλάου για να σας στήσουν οι δίπλα με τα πολλά λεφτά. Την παραθέτουμε την τρέλα μας, λέει, στα λεφτά του ο 506, που λέει: ευτυχώς τον προημιτελικό με την Ξάμφη το 2010 το έβλεπα μόνος. Τι θα έλεγα αν με έβλεπαν ότι μπήκε κάτι στο μάτι μου για 10 λεπτά. Τι μπήκε κάτι στο μάτι μου για 10 λεπτά. Δεν το κατάλαβα αυτό. Στον γκολ μήπως. Τι. Από τα που έκλαιγε. Α, μάλιστα. Ναι, σωστό.
Εκεί ήταν απίστευτο. Το ακροτελεύτιο είναι αυτό. Να ξέρετε, έχει μείνει στην ιστορία από Αλέξη Αδόπουλο. Πρέπει να τα ακούσουμε αυτό, ρε φίλε. Να το δει τώρα ο συνάδελφος και όταν θα μπούμε με αυτό στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με ακροτελεύτιο δευτερόλεπτο. Ναι. Ξέρεις την άλλη μέρα. Ήρθα να τον Παμπινιό, του ζητούσαν εξηγήσει τι σημαίνει αυτό και τέτοια. Πήραν τηλέφωνο στο σταθμό, λέγανε τι είπε, ισοφάρισε, το ακύρωσε ο διαιτητής γιατί έλεγε κάτι για τέτοιο. Ωραία. Πώς σου ήρθε εκείνο, ρε φίλε. Πώς σου ήρθε και το έπεσε εκείνο. Την ένταση φαίνεται τη στιγμή. Γιατί ήταν πραγματικά ένα μάτς πολύ υψηλής έντασης το σημείο με τη βροχή που έρχνε και του κατακλυσμού στη Ξάνθη. Και το μάτς με το Δαλούκα, με το οποίος... χτύπημα του Καμέλ Μεριέμ που ήταν εξαιρετικό φυσικά. 80-20 ο διαιτητής εκείνο το μάτς. Έχει σταματήσει φάση ο Δαλούκας, αυτό το φιντάνι. Έχει, καταρχήν παίζει το μάτς ενώ δεν πρέπει να γίνει το μάτς ποτέ, στο Βούρκο εκείνο. Αλλά έχει σταματήσει το παιχνίδι σε ένα φάουλ πάνω στον Πρίτα, ο οποίος Πρίτας βγάζει ασίστ στον Τζόνσον, αν θυμάμαι καλά, που είναι μόνος του απέναντι του τερματοφύλακα. Και σφυρίζει φάουλ υπέρ του Άρη ο Δαλούκας, πάνω στον Πρίτα δηλαδή, πριν την πάσα. Και έχει βγει ο Τζόνσον τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα μόνος του. Στο πρώτο ημίχρονο, άλλο φιντάνι, ο Ευθυμιάδης Πιερίας, δεν τους ξεχνάω, που εμφανίζονται κατά καιρούς όλοι αυτοί, έχει φύγει μόνος του τέτα τέτο Χαβίτο από πάσα αντιπάλου και σηκώνει offside. Δεν μπορώ να πω στον αέρα τι ήταν και ο Ευθυμιάδης, τι ήταν και ο Δαλούκας σε εκείνο το μάτς. Και πώς παίξανε έτσι όπως παίξανε. Αλλά ο Άρης κατάφερνε μάλλον τότε, έχοντας απέναντί του πολλούς διαιτητές και πολλούς επόπτες σε πολλά παιχνίδια, να κερδίζει και να φτάνει σε επιτυχίες. Γιατί είχε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και αυτό είναι οδηγός και για του χρόνου. Αν έχεις μια πολύ καλή ομάδα, ναι μεν θα σου κλέψουν κάποιους βαθμούς, αλλά στο τέλος θα καταφέρεις τη διάκριση, θα πετύχεις πράγματα. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, πάντα εδώ στο Λίμπερο, στην εκπομπή του All About Aris. Είπαμε για το χθεσινό παιχνίδι με την Σπάρτη και για αυτό που έρχεται την Κυριακή κόντρα στον Πανσεραϊκό στις 5 ώρα. Παιχνίδι τηλεοπτικό βέβαια παράλληλα από την F3, αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν έχει καμία απολύτως σημασία, απλά για τους Αριανούς που είναι από μακριά, που είναι το εξωτερικό και θέλουν και αυτοί να παρακολουθήσουν την τελευταία παράσταση του Νέτου αλλά και την τελευταία εντός έδρας φετινή παράσταση της ομάδας. Είναι ευχάριστο που το μάτς μεταδίδεται και τηλεοπτικά, αλλά το καλό θα είναι όλοι να δώσουμε το παρόν στο γήπεδο, γιατί πέρα από όλα τα άλλα θα είναι και το μήνυμα που θα σταλεί εν ώψη της παρουσίας του Άρη την επόμενη χρονιά στην Super League. Την ίδια στιγμή που βλέπετε ότι ανακοινώθηκε όφη η συμφωνία με την Nova. Λίγες μέρες δηλαδή πριν οριστικοποιηθεί και που θα κάτσει μπίλια όσον αφορά το τηλεοπτικό συμβόλαιο για την ΠΑΕ Άρης της επόμενης, που θα βλέπουμε δηλαδή τον Άρη από ποια τηλεοπτική στέγη και με πιο αντίτιμο φυσικά εννοείται και που θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία που θα κάνει η διοίκηση για τα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας. Εγώ το είπα και την προηγούμενη φορά, το λέω και τώρα, νομίζω ότι κάτω από 2 εκατομμύρια ο Άρης δεν πρέπει να συνενέσει, να συμφωνήσει. Είναι το μήνυμα. Άμα δεν του δίνουν, τι να κάνει. Να βρει τρόπο να του δώσουν. Γιατί να μην του δώσουν. Τι έρνεις να βρει τρόπο. Είμαι εγώ η Νόβα και σου δίνω ένα 200. Δεν σου δίνω άλλα. Και δεν έχεις άλλη πρόταση. Τι θα κάνεις. Για να δω. Άμα δεν έχεις. Τι θα κάνεις. Αν έχεις, τζάμπα ασχολούμαστε. Όχι, λες πρέπει, δεν πρέπει. Συμφωνώ. Δεν μπορεί να παίρνει ο Λεβαδιακός 1,2 και να πάρει και εσύ 1,2. Δεν υπάρχει. Επιβεβαιώθηκε. Κάναμε ρεπορτάζ με συνάδελφο γνωστό άλλη ομάδα που έχει τα λαβέρια με την Nova. Ναι. Και δεν παίρνουν αυτά τα λεφτά που λες. Ο Πανιώνιος είναι 1,2 και ο Λεβαδιακός είναι κάτω από 1 εκατομμύριο. Και ο Όφη έκλεισε σήμερα, υπέγραψε με 1,075. Ωραία. Δηλαδή 1.075.000. Άρα άλλο τι λέγεται, ακούγεται, γράφεται τέτοιο και άλλο τι ισχύει. Γιατί στον Άρη λέμε την πραγματική. Η πρόταση της Νόβα στον Άρη ήταν 1.100. Με κάτι bonus πήγαινε στο 1.200. Εγώ θεωρώ ότι ο Άρης γενικότερα πρέπει να λειτουργήσει λίγο διαφορετικά στο συγκεκριμένο ζήτημα και να μην επαναπαύεται στα όσα λέει ο Παναθηναϊκού, ο Αλαφούζος
και εκεί οι ομάδες που δεν μπορούν να πάρουν χρήματα πολλά. Ο Άρης ίσως θα πρέπει να το πάει λίγο διαφορετικά το όλο θέμα. Τέλος πάντων, την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν εξελίξεις πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί έχει κάτι ραντεβού ο Καρυπίδης. Όπως και να έχει, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και εν ώψη της αδειοδότησης, γιατί είναι ένα σημαντικό κομμάτι των προσδοκόμενων εσόδων, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα έσοδα που εμφανίζουν οι ανώνυμες εταιρείες και με τα οποία θα μπορέσει να ανταποκριθεί κάθε εταιρεία στις υποχρεώσεις της χρονιάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό έσοδο δηλαδή το τηλεοπτικό και πολύ σημαντικό και για την αδειοδότηση της ομάδας, όπως σημαντικές είναι οποιασδήποτε εμπορικές συμφωνίες, εμφανίσεις και παρουσιάσεις στο φάκελο, τον οποίο θα καταθέσουν οι ΠΑΕ της Football League μετά το τέλος του πρωταθλήματος, δηλαδή στις αρχές Ιουνίου, και πιο μετά θα εξεταστούν οι φάκελοι. Αυτή τη στιγμή εξετάζονται οι φάκελοι των ομάδων της Super League. Έχουμε ακόμη δηλαδή ένα διάστημα μέχρι να γνωρίζουμε για το φάκελο της αδειοδότησης. Επαναλαμβάνω, αρχές Ιουνίου θα κατατεθεί ο φάκελος τόσο από την ΠΑΕΡΙΣ όσο και από τις υπόλοιπες ομάδες της Football League. Κοιτάξτε, το καλό είναι τα οικονομικά κριτήρια είναι τα ίδια με αυτά που έχουν ήδη ελεγχθεί από την ΕΠΟ και τα πέρασε με επιτυχία, μέχρι 31/12/17 δηλαδή. Πέρα από την επιτήρηση που συνεχίζει, θα πρέπει βέβαια να είσαι συνεπής και τώρα δεν χρειάζεται να δίνεις λαβές και δικαιώματα. Αλλά τη στιγμή που έχει περάσει τα οικονομικά κριτήρια, από εκεί και έπειτα έχω την αίσθηση ότι. Θα πρέπει να είσαι τώρα πραγματικά ανόητος. Να κάνεις λάθος σε αθλητικά, διοικητικά κριτήρια. Εκεί δεν είναι ανοησία. Είναι ή εγκληματική αμέλεια έγκλημα. Ή συστημένος. Ναι, ένα από τα δύο είναι. Υπάρχει ένα τέτοιο λάθος δηλαδή που μπορεί να γίνει στα άλλα κριτήρια, τα διοικητικά, των υποδομών και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή είναι να αυτοκτονήσουμε όλοι μαζί. Δεν είναι. Ό,τι δηλαδή έγινε την άλλη φορά. Έτσι. Τότε που οι λογιστές δεν συνεννοούνταν σωστά με την ΠΑΕ. Τέλος πάντων. Μην ανοίγουμε παλιές. Τέλεια. Απλά προσοχή. Και γνώση. Εκτός από γνώση και προσοχή, απόλυτη, είναι ένας τυφλοσούρδης το πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Γίνεται τα τελευταία χρόνια και φέτος δεν υπάρχει και η δικαιολογία. Η περσινή που επικαλέστηκε ο Άρης ότι να τώρα γίναμε εταιρεία και δεν ξέραμε. Φέτος δεν θα υπάρξει δικαιολογία, να ξέρετε. Και ήδη από ό,τι πληροφορούμε, σε αρκετές ομάδες της Super League υπάρχουν θεματάκια στους φακέλους τους και θεματάκια κυρίως όχι στο κομμάτι αυτό, δηλαδή στα διοικητικά και αγωνιστικά κριτήρια, αλλά στο κομμάτι της βιωσιμότητας εκεί. Είναι και αυτό έχει προκληθεί από την ιστορία με τα τηλεοπτικά για τις περισσότερες εταιρείες τις ποδοσφαιρικές που εμφανίζουν κάποιο θέμα, για να φέρουμε σε αυτές που δεν έχουν ακόμη τηλεοπτικό κυρίως. Ο Άρης βέβαια πέρα από τα τηλεοπτικά έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα σχέση με πολλές άλλες ομάδες. Ο Άρης έχει πολλαπλάσια έσοδα από τα εισιτήριά του. Ο Άρης, εγώ θεωρώ ότι με ένα μίνιμουμ στόχο 5.000 διαρκείας που είναι για την πλάκα του Άρη, αυτό το νούμερο. Εφόσον βεβαίως γίνει μια καλή και ανταγωνιστική ομάδα, δουν δύο πράγματα ο κόσμος. Δύο πράγματα και να δει, τα 5.000 θα είχε για πλάκα. Τα είχε τα 5.000 στις χειρότερες χρονιές του στη Super League. Αντιλαμβάνεστε, με 5.000 διαρκείας έχει στάνταρ 1,200-1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αν προσθέσω χορηγό φανέλας που ο Άρης έχει διπλάσιο και τριπλάσιο σε σχέση με όλες αυτές τις ομάδες από το 7-8 και κάτω του πίνακα της βαθμολογίας. Αν τελικά ισχύσει και όντως υπάρχει αυτή η προσφορά από την Ιταλία σε σχέση με τη φανέλα και την ένδυση. Έχει και άλλα πράγματα λοιπόν ο Άρης να προσθέσει όσον αφορά τη βιωσιμότητα του. Και βέβαια και τα εισιτήρια πόρταση. Η βιωσιμότητα είναι η εκτίμηση που κάνεις σε σχέση με τον κόσμο σου. Και όταν την τελευταία σου χρονιά στη Super League έχεις 9.000 μεσοωριστηριών, 8-900 τόσα, και στην Football League έχεις έναν ικανοποιητικότατο αριθμό εισιτήριων, τότε δεν μπορεί να σου πει ο άλλος ότι δεν θα έχεις κόσμο. Άρα δεν θα έχεις και προσδοκόμενα έσοδα, γιατί μιλάμε για προσδοκόμενα έσοδα. Δεν είναι κάποια έσοδα που είναι στάνταρ. Το τηλεοπτικό όμως είναι το στάνταρ. Και στο κάτω-κάτω, στον προϋπολογισμό που θα κάνεις για την Super League ως ομάδα Β' Εθνικής, δεν θα βάλεις 5 εκατομμύρια που μπορεί να έχεις. Είναι σημαντικό το τηλεοπτικό, διότι μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών να αποτελέσει και τη δικλίδα ασφαλείας. Δηλαδή να βάλεις ένα. Αλλά αυτό είναι για του χρόνου όμως. Ένα ποσό του συμβολέου, μπορεί να κάποιο να απαιτήσει, ξέρω εγώ, ποδοσφαιριστής, ξένος ενδεχομένως, ότι εγώ θέλω να μου διασφαλίσετε τα χρήματά μου. Το βασικό είναι. Το βασικό είναι αυτό. Και να του εκχωρήσεις, όπως λέμε, ένα μέρος από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, προκειμένου να τον κατοχυρώσεις και να τον πείσεις έτσι να έρθει στην ομάδα. Αυτό είναι το βασικό. Και μια μέθοδος που έχει ακολουθηθεί κατά το παρελθόν και από πολλές ομάδες, όχι μόνο
από τον Άρη. Ο φίλος ο Γιάννης ρωτάει αν έχουμε κάτι νεότερο για το Σόουζα και το κομμάτι των ανανεώσεων. Δεν έχουμε, όχι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε στο μέτωπο αυτό. Σε θεωρητικό επίπεδο είναι όλα ακόμη. Αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να κάνω μια έτσι πρόβλεψη, είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες. Δεν αποκλείω δηλαδή είτε το ένα είτε το άλλο ενδεχόμενο όσον αφορά τον Πορτογάλο. Αυτό δεν είναι πρόβλεψη, ρε φίλε. Ναι. Πρόβλεψη είναι φεύγει ή μένει. Είχα την αίσθηση πριν από λίγες μέρες, Χρήστα, ότι ήταν περισσότερο στο να φύγει. Ναι. Γι' αυτό τώρα το πήγα στο 50-50. Μέσα από, το 30-70. Μέσα από το ρεπορτάζ φυσικά όλο αυτό. Δεν είναι. Δεν μου κατέβηκε από το μυαλό ή έπεσε από τον ουρανό αυτή η επιφύτηση. Μα που πηγάζει αυτό. Είναι πάρα πολύ μπερδεμένος φυσικά ο ποδοσφαιριστής ακόμη. Πάρα πολύ προβληματισμένος. Δεν έχει αποφασίσει. Αλλά είναι και το άλλο. Αισθάνεται ότι δεν θέλει να πάει στράφη αυτή η προσπάθεια που έκανε τον 1,5 χρόνο σε κατηγορία η οποία δεν είναι συμβατική για την ποδοσφαιρική του αξία και δεν ήρθε φυσικά για να παίξει αυτή την... Ήρθε παρά μόνο να παίξει λίγους μήνες όπως θα θυμάστε. Με αυτό το στόχο ήρθε. Ούτε η επιλογή του να πάει στράφη το περασμένο καλοκαίρι να παραμείνει στην ομάδα παρά τις ειρήνες και τις προτάσεις που υπήρχαν. Έχει αρχίσει αυτό να το δουλεύει στο μυαλό του σε ένα μεγάλο ποσοστό. Δεν λέω ότι θα μείνει 100%, μην το προεξοφλήσετε. Απλά, εντάξει, έχει δεθεί και πάρα πολύ με την ομάδα. Του αρέσει που είναι στον Άρη, δεν το έχει κρύψει ποτέ. Προσπαθεί να εξαργυρώσει μουστάρι, ναι, την καλή χρονιά. Απ' την άλλη και ο Άρης παίζει, πρέπει... παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και το γεγονός ότι όπου σταθεί και όπου βρεθεί δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν του σταματάει στον δρόμο, που δεν του λέει να παραμείνει στην ομάδα, που δεν ζητάει να φωτογραφηθεί μαζί του. Αυτό καταλαβαίνετε, το νιώθει, το αισθάνεται ο ποδοσφαιριστής ότι θέλει και ο κόσμος να παραμείνει στην ομάδα και περιμένει μια κίνηση, μια ανοίξη από την ΠΑΕ Άρης. Δηλαδή, ο Θόδωρος Καρυπίδης να καλέσει ένα τηλέφωνο τον ίδιο, τον εκπρόσωπό του, να τα βρουν έτσι σε κάποια χρυσή τομή, στο οικονομικό, κάπου στη μέση, να μπουν κάποια μπόνους ενδεχομένως, να είναι και ο παίκτης ικανοποιημένος. Αν θέλετε να το διασφαλίσει και με ένα τηλεοπτικό, ας το διασφαλίσει με το τηλεοπτικό, ρε παιδί μου. Αυτό που ανέφερα προηγουμένως. Και να παραμείνει στην ομάδα, αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι μια καλή χρονιά του ίδιου στην Super League με τον Άρη μπορεί και για τον Άρη να είναι πάρα πολύ σημαντικό το όφελος αλλά και για τον ίδιο μετέπειτα. Να ρωτήσω κάτι. Αν η ομάδα ανέβαινε πέρσι, ο Σόουζα με τι συμβόλαιο θα έπαιζε στη Super League, με μεγαλύτερο ή με μικρότερο από αυτό που του προτείνεται τώρα? Αν ανέβαινε πέρσι η ομάδα, πόσο θα έμενε, με πόσα χρήματα θα... Ο Σόουζα είχε συμβόλαιο. Για 1,5 χρόνο υπέγραψε. Ναι. Με την προοπτική ότι πέρσι θα κέρδιζε την άνοδο. Ναι. Και ήταν σε ισχύ ο δεύτερος χρόνος συμβολέου του με τον Άρη. Ναι. Αυτός δηλαδή που πληρώνεται φέτος. Ναι, με αυτά τα χρήματα που παίζει φέτος. Τα οποία είναι λιγότερα από τα χρήματα που του προτείνεται για την επόμενη σεζόν. Πολύ σωστά όμως λέει ο ίδιος και θα συμφωνήσω μαζί του ότι δεν μπορεί εγώ που έχω καταθέσει και την ψυχή μου και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς και είναι επαγγελματίας με το Y κεφαλαίο να παίρνω αυτά τα X χρήματα και ο Μιλούνοβιτς για παράδειγμα με τη μηδαμινή προσφορά για τα 6 παιχνίδια σε 2 χρόνια να αμείβεται με 140.000 ευρώ. Ωραία, να έρθει και ο Πλατέλας λοιπόν που παίρνει τα μισά από τον Σόουζα και να πει το ίδιο. Αλέξη, δεν βγαίνει έτσι. Ο Πλατέλας παίρνει. Άμα η ομάδα. Έχει περισσότερα χρήματα του χρόνου και φαντάζομαι ότι. Τα ίδια με τον Σόουζα έχει του χρόνου. Η ίδια πρόταση. Από αυτά που έχει τώρα το χρόνο του φετινού. Ναι, αλλά φέτος είχε 50. Άμα πάμε και βάλουμε τον κάθε ποδοσφαιριστή να συγκρίνει τα λεφτά του με τα λεφτά κάποιου άλλου παίκτη, ο οποίος δεν απέδωσε, διαλύθηκαν οι ομάδες. Αυτός κοστολογεί τον εαυτό του ανάλογα, ρε παιδί μου. Και αυτός και ο εκπρόσωπος. Εγώ το ξέρεις, πάντα είμαι με τις ομάδες με αυτά. Ότι φυσικά και δεν μπορεί να πάρει 200.000 από τον Άρη. Αυτά είναι υπερβολικά τα νούμερα, αλλά νομίζω ότι και τον Άρη το συμφέρει να κρατήσει ένα ποδοσφαιριστή που τον ξέρει 1,5 χρόνο. 100% που ξέρει την ομάδα. Και πρέπει να βρουν μια χρυσή τομή. Έχει δεθεί και με τον κόσμο, που ξέρει τι θα σου δώσει. Είναι επαγγελματίας που του αρέσει το περιβάλλον. Γενικότερα δεν θα χρειαστεί να προσαρμοστεί. Από το να φέρεις δηλαδή ένα ξένο που δεν ξέρεις αν θα σου κάτσει ή δεν θα σου κάτσει, αν θα σου βγει ή δεν θα σου βγει. Έχεις εδώ ένα παίκτη έτοιμο,
Και να σου πω και κάτι, γιατί το συγκρίνεις τώρα με τον Δεν Μιλόβιτς. Λέμε φυσικά ότι θα πάρει 200.000, δεν γίνεται να παίξουν αυτά τα νούμερα την επόμενη σεζόν, να μην είμαστε, και, να είμαστε σοβαροί και να μην είμαστε εθεροβάμονες, αλλά νομίζω ότι λίγο πάνω, λίγο κάτω, βάλε λίγα μπόνους, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, υπάρχουν τρόποι να βρεθεί γρήγορα και πρέπει να, να μείνει στην ομάδα και να στηριχθεί και να ξεκινήσει από εκεί ο Άρης χτίζοντας την ομάδα της επόμενης σεζόν. Έτσι πρέπει να γίνει και πρέπει να τα βρουν, γιατί είναι ένας παίκτης που πρέπει να μείνει στην ομάδα από εκεί. Και έπειτα όμως δεν μπορεί καμία ομάδα να λειτουργήσει με το σκεπτικό που είπες πριν. Δηλαδή ότι α, επειδή παίρνει ένας που δεν έπιασε, άρα πρέπει εγώ να πάρω περισσότερα του χρόνου. Όχι, αυτό λέω, το είπα φέτος... γιατί θα πρέπει να βρεθεί τρόπος απλά να απαλλαγεί ο Άρης από το συμβόλαιο του Μιλούνοβιτς. Αυτό ήθελα να καταλήξω. Ο Μιλούνοβιτς είναι στην ομάδα γιατί δεν μπορεί να απαλλαγεί ο Άρης. Και να σου πει κάτι. Σε όλες τις... Γιατί να απαλλαγεί, άμα τον πληρώσει. Αν τον πληρώνει εσύ συνεπεί και στου υπόλοιπου, α τον πληρώνει. Δεν σου προσφέρει όμω. Μπορεί να σου προσφέρει άλλα πράγματα ο μάνατζερ του. Το ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτά είναι. Δεν συνιστά σοβαρό μεταγραφικό σχεδιασμό κάτι τέτοιο. Αυτό έλεγα και, και σε αυτό θα επιμείνω. Ένα προσφυγητή, ο οποίο τα δύο χρόνια. Και επειδή πες Μιλούνοβιτς, προσφέρει... είναι και ίδιο ο μάνατζερ του Σόουζα και του Μιλούνοβιτς. Εντάξει, οκ, okay, αλλά έχει και κάποια αγωνιστικά δεδομένα. Βλέπει τι έχει προσφέρει ο καθένα και αποφασίζει. Μου κάνει ή δεν μου κάνει αυτό. Και ο Σόουζα μπορεί να έρθει πέρσι στον Άρη, πρόπερσι, χωρί να έχει 8 μήνε να παίξει μπάλα. Γιατί ακριβώ ο μάνατζερ του, που είναι και μάνατζερ του Μιλούνοβιτς, είχε στον Άρη ένα παίκτη με κατοστάρικο συμβόλαιο. Παίζουν όλα το ρόλο τους, παίζουν. Απλά όλοι οι ποδοσφαιριστές, δεν το λέω για τον Ούγκο, ίσα ίσα ένα παιδί το οποίο μπράβο του, γιατί δίνει πάντα τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Και τέτοιους παίκτες γουστάρουμε και τέτοιους παίκτες θέλουμε να θέλουμε. Και να σου πω και κάτι. Και αξίζει να το πούμε και στη διοίκηση. Ναι. Αν έχει αποφασίσει. Συγγνώμη, να το τελειώσω. Να πας να ψάξεις έναν άλλον ποδοσφαιριστή. Μην το αλλάζεις. Αν του δίνει 100 παράδειγμα, αξίζει να πει για αυτόν θα πάω 120. Το αξίζει ο Ούγκο. Αλλά άμα μπούμε στη λογική ότι ο ένας παίρνει αυτά, ο άλλος παίρνει εκείνα. Όχι εγώ, θα διαλυθούμε ξανά. Όχι. Θα διαλυθούμε 100%. Γιατί σου είπα, και ο Πλατέλας παίρνει τα μισά του. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέει, κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Ο Άρης πρέπει να απαλλαγεί από συμβόλαια ποδοσφαιριστών που δεν μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Δεν λέω για το πώς θα παίρνει ο ένας και πώς θα παίρνει ο άλλος. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Λέω απλά, βάσει αγωνιστικών κριτηρίων και δεδομένων, τα βάζεις κάτω και λες. Συμφέρει δηλαδή στον Άρη να κρατάει ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν προσφέρει πληρώνοντάς τόσα χρήματα. Είναι πολύ απλό αυτό που λέω. Όχι. Δεν του συμφέρει. Ακριβώς αλλά αυτό εννοώ. Δεν σημαίνει ότι θα πατάει. Να βρει τον τρόπο να απαλλαγεί από ποδοσφαιριστές και από συμβόλαια που πιστεύει ότι δεν μπορούν να και αποτελούν βαρύδι. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνει. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν λέω κάτι διαφορετικό. Εγώ όμως λέω κάτι πολύ απλό. Και αν κρίνει ότι πρέπει να κάνει μία μικρή υπέρβαση για ένα ποδοσφαιριστή, δεν λέμε να του δώσει 200.000 και επαναλαμβάνω, αλλά να ανέβει λίγο παραπάνω για να κρατήσει ένα παίκτη που ξέρει τον έχει στα πόδια σου 1,5 χρόνο. Ας το κάνει. Αύξηση του δίνει πάλι όμως. Και λίγο πάνω, λίγο κάτω. Εντάξει, και ο παίκτης να νερώσει. Παίζει και κάτι ακόμα ρόλο. Το κρασί του, φαντάζομαι. Η επιθυμία του, σας τη μετέφερα τώρα, είναι δεδομένη. Σωστό. Να μείνει στην Θεσσαλονίκη. Παίζει και κάτι άλλο ρόλο. Ότι τα 170 που ζητάει από τον Άρη και τα 180 πόσα είναι, ή 160, δεν ξέρω ακριβώς, είναι κάπου εκεί τέλος πάντων τα λεφτά, δεν τα βρίσκει κι αλλού. Γιατί αν έρθει ο Ατρόμητος που τον ήθελε το Γενάρη και του έλεγε τότε θα πάρει 180. Ένας παίκτης ζυγίζει και άλλα δεδομένα. Δεν ζυγίζει μόνο τα 170. Ναι, αλλά άμα τα πάρεις τα 180. Ο κάθε Ατρόμητος. Φεύγοντας από τον Άρη για να πας στον Ατρόμητο, σε ένα απόλυτα οργανωμένο σωματείο με μια σταθερή παρουσία τα τελευταία χρόνια στη Σούπερ Λίγκα, να πώς να το κάνουμε με όλο το σεβασμό, γιατί πολύ σοβαρή προσπάθεια που γίνεται εκεί πέρα τα τελευταία χρόνια και στο φίλο μας τον Νίκο τον Λαζαρίδη που είναι γενικός αρχηγός. Δεν είναι Άρη, ρε παιδιά. Ναι, παίζει μπροστά σε 2.000 παραπάνω. Για 100.000 παραπάνω μπορεί να πας. Δεν είναι όμως 100.000 παραπάνω και το ξέρει αυτό ο ποδοσφαιριστής και τα λαμβάνει. Και θα τα λάβει όλα αυτά υπόψη του, πυρλάβει την τελική του απόφαση. Αυτό λέω. Ίσως να περίμενε και αυτός ότι θα έχει αυτά τα λεφτά που ζητάει από τον Άρη θα τα έχει και από άλλες ομάδες. Δεν υπάρχουν πλέον. Γιατί έγινε αυτό το κράχ με τα τηλεοπτικά και εκεί που το Γενάρη ξαναλέω, ο Ατρόμητος, ο Αστέρας Τρίπολης. Θέλω να σου πω ότι μπορεί να καθίσει με λιγότερα χρήματα στον Άρη, γιατί απλά ο Άρης είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με τον Άρη. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα γίνει εφόσον οι προτάσεις του είναι 100 με 110. Ξέρει, αντιλήφθηκε και ο ίδιος τι είναι ο Άρης. Το βλέπει καθημερινά πηγαίνοντας μια βόλτα να πιει ένα καφέ στο Ζαναλία. Όπως λες και εσύ, ας βάλουν μπόνους και ο ένας και ο άλλος. Θα τα πετύχει ο Σόζα. Καταρχήν είναι σκύλος. Είναι σκύλος, δε φίλε. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αλλά ξαναλέω, πρέπει όλοι μας να βλέπουμε και την παράμετρο της ομάδας πάντα. Γιατί ο Σόουζα θα έπαιζε στον Άρη στη Super League με 80. Άρα όταν έχεις υπογράψει για 80,
Δεν είναι κακό να παίξει με 100, 110 ή 120. Ίσα-ίσα είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό λέω. Πάντα υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Το ότι ο Όικσι Μιλούνοβιτς παίζει στην ομάδα με παραπάνω χρήματα από αυτά που αξίζει και προσφέρει, αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία όμως για να παίρνει κάποιος άλλος παίκτη περισσότερα χρήματα. Για μένα τουλάχιστον, έτσι. Θα πρέπει ο καθένας να αξιολογεί και να κοστολογεί τον εαυτό του όπως λες, όπως πρέπει, αλλά θα πρέπει και η ομάδα να μπορεί να τα πληρώσει. Γιατί αν δώσει, το εύκολο είναι να δώσει 180 στο για να μπορεί, λοιπόν, 200 να δώσει, στον Πλατέλα, 500 και τέτοια, να και να μην τα πληρώνει μετά. Για να μπορεί λοιπόν να δώσει, εάν κρίνει ότι θέλει να το κάνει και πρέπει να το κάνει για τον μυστικό σχεδιασμό την επόμενη σεζόν, λίγα παραπάνω χρήματα από αυτά που υπολόγιζε στο Σόζα, ας απαλλαγεί λοιπόν από κάποια βαρύδια που κουβαλάει τα τελευταία χρόνια. Και αφαιρώντας αυτά τα βαρύδια να μπορέσει να τα διοχετεύσει αλλού τα χρήματα. Περίμενε και θα πας στο διάλειμμα, σου το βάλω όμως στο κουβέντα. Όταν όμως ο μάνατζερ είναι ο ίδιος, μπορεί για να πείσει τον Νίκ Σόζα, και κακώς λέμε το όνομα του παιδιού τώρα, εγώ λέω για τον οποιοδήποτε παίκτη, απλά για να καταλάβει και ο κόσμος πώς δουλεύει. Όταν ο μάνατζερ είναι ο ίδιος, μπορεί να σου πει: OK, 100, 100 Σόζα, θα τον πείσω εγώ, αλλά ο Μιλούνοβιτς δεν θα φύγει. Και μην μου πεις ότι τα έχεις δει στην πορεία δημοσιογραφικά από μάνατζερ αυτά να συμβαίνουνε. Συμβαίνουνε. Έτσι είναι και μερικές φορές εξηγείται ότι έρχεται ένας με 100 και άλλος με 120. Σημαίνει ότι είναι και το σωστό. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν και θα συμβαίνουν. Όχι, και θα είναι, εξακολουθήσουν. Μην το λες έτσι ωραία. Είναι λάθος. Αλλά παρόλα αυτά, προσπαθώ να βάλω στον κόσμο να καταλαβαίνει πώς λειτουργεί το όλο σύστημα. Πολλές φορές ο X manager λέει: OK, έχεις δύο δικούς μου. Στον έναν σου κάνω μείωση. Που παρετώντας το Μιλούνοβιτς δεν ήταν να γίνει μείωση, ρε φίλε. Τι έγινε αυτή η μείωση του Μιλούνοβιτς? Δεν έγινε ποτέ ούτε σε αυτόν, ούτε στον Ανάκογλου, πώς θα γίνει ούτε στον Τσουμάνι, ούτε σε κανέναν από αυτούς που υπήρξαν συζητήσεις, θυμίζω, το περασμένο καλοκαίρι. Αν τους δεις να υπογράφουν το συμβόλαιο, μπορείς να δεις. Αυτά τα βρίσκει μπροστά του τώρα. Δηλαδή πράγματα που θα έπρεπε να έχουν λυθεί εδώ και πολλούς μήνες, δεν λύθηκαν και θα τα βρει τώρα μπροστά της ομάδας. Δεν λύθηκαν γιατί έπρεπε να δώσει λεφτά για να γίνει μείωση. Μείωση χωρίς να δεις λεφτά, δεν γίνεται. Παντού τα λεφτά είναι ο κοινός παρανομαστής. Φίλε Χριστοκιώση, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ωραία, τον κρατήσαμε το Σόζα. Εντάξει. Ένα μήνυμα έστειλε, φίλε Γιάννη, και κάναμε ολόκληρο. Το πήγαμε από εδώ, το πήγαμε. Κι όμως να σου πω κάτι, εμένα μου αρέσουν αυτές τις κουβέντες, γιατί καταλαβαίνει και ο κόσμος με πραγματικά στοιχεία πώς λειτουργεί το όλο θέμα. Γιατί το πιο απλό ξέρει, λένε όλοι: ας δώσει τα λεφτά να μείνει. Ή απ' την άλλη: παίκτες υπάρχουν, να σηκωθεί να φύγει. Όποιος δεν θέλει τον Άρη, δεν το θέλει και ο Άρης. Δεν είναι έτσι όμως το ποδόσφαιρο. Ούτε το ας δώσει τα λεφτά να μείνει, ούτε σιγά άλλους τέσσερις θα πάρω. Για όλες αυτές τις παραμέτρους που ανέλησες. Είναι ένας έτοιμος παίκτης που νιώθει, που ξέρει, που είναι καλός ποδοσφαιριστής. Γιατί κάθε ποδοσφαιριστής που φέρνεις από το εξωτερικό και από την Ελλάδα, αλλά πολύ περισσότερο από το εξωτερικό, είναι κάτι σαν jackpot. Ξέρετε, ή θα σου βγει ή δεν θα σου βγει. Έτσι, και είναι μια θα επιλογή. Θα προσαρμοστεί, δεν θα προσαρμοστεί. Θα του αρέσει, δεν θα του αρέσει. Μπορεί να έρθει καμία γυναίκα περίεργη και να έρθει εδώ και να πει: δεν μου αρέσει εμένα εδώ. Είναι μια επιλογή που την πιστώνει ο Καρυπίδης. Γιατί λέμε για τον Πλατέλα. Βαλά και τον Σόουζα, αν θυμάσαι, τόσο τον έφερε. Και τότε έτρωγε και Πινελίκη μαζί με Αναστόπουλο. Τότε. Ο Αναστόπουλος δεν ήταν στην ομάδα. Με το σκέτσο, τον είχαν δει σε κάτι βίντεο και το λέγανε: φέρ τον. Ναι, ναι. Τον πιστώνεται αυτόν. Αλλά απ' την άλλη, πρέπει να έχουμε μια μέση κατάσταση, παιδιά. Και στην τελική δεν θα αποφασίσουμε εμείς. Σας είπα, για μένα το στοίχημα για τον Άρη στην καλή ομάδα. Σας μεταφέρω. Πώς έχει ακριβώς αυτή τη στιγμή η κατάσταση, πώς το σκέφτεται ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, όπως είναι καθήκον μας να σας μεταφέρουμε, μιλώντας και με τη μία και με την άλλη πλευρά, και από εκεί πέρα να ξεκαθαρίσει το θέμα τις επόμενες μέρες. Ο μάνατζερ του είναι αυτή τη στιγμή ο μάνατζερ που έχει τις καλύτερες των σχέσεων με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Και που ξέρει τα δεδομένα στην ελληνική αγορά, έτσι, στο ελληνικό πρωτάθλημα, και μπορεί να συμβουλέψει, γιατί ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή είναι και συμβουλάτορας του. Δεν είναι μόνο θα πάμε να επειδή ξέρεις εσύ να είμαι εγώ επάρον στο συμβόλαιο που θα υπογράψεις, ναι, και όλα τα σχετικά. Είναι άνθρωπος που επίσης θα τον συμβουλεύσει. Και επειδή ο συγκεκριμένος νιώθηκε από Άρη, εντάξει, παίξει και αυτό το ρόλο του. Κακάταψε, θα το παίξει το ρόλο του. Ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να έχουμε μια αίσια κατάληξη. Όπως επίσης για μένα ένας ακόμη παίκτης από αυτούς που έχουν προοπτική και θα ήθελα να βλέπω να ανανεώνεται το συμβόλαιό του τις επόμενες μέρες, γιατί έδειξε ότι το έχει, είναι ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, ο νεαρός τερματοφύλακας. Μία ακόμη περίπτωση ποδοσφαιριστή που μπορείς να επενδύσεις πάνω του, γιατί είναι και σε νεαρή ηλικία. Είναι ένας από αυτούς που λύγει το συμβόλαιό του, γι' αυτό τον αναφέρω. Άτυχος βέβαια πολύ το τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Εντάξει, η μπόρα πέρασε, η περιπέτεια πέρασε ευτυχώς και γλίτωσε τα χειρότερα. Με τη ζημιά που πήγε να πάθει.
και μετράει αντίστροφα πλέον για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Εντάξει, ο Αναγνωστόπουλος και ένα παιδί το οποίο αύριο μεθαύριο μπορεί να βγάλει και λεφτά. Πρέπει να το δει και έτσι. Ναι, και ο Σόουζα. Γιατί πρέπει να αντιληφθείτε, παιδιά. Πρέπει να καταλάβετε ότι ο Άρης για να επιβιώσει και να είναι δυνατός θα πρέπει να μην κάνει το λάθος που έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Ποιο ήταν το λάθος που έκανε τα προηγούμενα χρόνια? Έφερνε καλούς ποδοσφαιριστές από το εξωτερικό. Και τι λέμε, όλοι καραβιές κτλ. Αν δείτε, οι 7 στους 10 ήταν καλοί ποδοσφαιριστές. Οι οποίοι τι γινότανε? Όταν φτάνανε τον δεύτερο χρόνο, έκαναν διετή συμβόλαια. Όταν φτάνανε εκεί που έπρεπε ή να τους πουλήσεις ή να τους χρυσοπληρώσεις, εσύ πάντα επέλεγες ή να τους χρυσοπληρώσεις ή να φύγουν τζάμπα. Εκεί είναι το λάθος. Δεν έμαθε να πουλάει. Και βλέπετε, πουλάνε όλοι. Ο Ολυμπιακός πούλησε πέρσι 15 παίκτες. Θα μου πεις με το πρόμο του Champions League. Ο ΠΑΟΚ πουλάει, η ΑΕΚ πουλάει. Είναι σημαντικό να τους δειγματίζεις που λέμε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και κατά ψέματα. Δηλαδή, αν παίζεις σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και έχεις ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μικρότερης εμβέλειας, βλέπε στην ίδια σου την ομάδα όταν έπαιξες στους ομίλους του Europa League και πούλησες τον Χρήστο τον Βαγγέλη στην Ουκρανική Τσερνομόρες με γίνα τα 6 πάρα πολύ καλά παιχνίδια που είχε κάνει στους ομίλους τότε. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνει ο Καρυπίδης είναι να έχει έναν άνθρωπο που να δουλεύει αυτό ακριβώς. Δηλαδή, τι να δουλεύει? Να δουλεύει στο πώς θα πολλούνται κάποιοι ποδοσφαιριστές προς όφελος της ομάδας. Πρέπει να αναπτύξει ένα δίκτυο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Καλό ή κακό, δεν γίνεται. Δεν έχει τον Τίνο Κουί να μείνει 12 χρόνια στην ομάδα. Οι επιλογές που θα κάνει για τη νέα ομάδα που θα χτίσει την επόμενη σεζόν να είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή να βρει ποδοσφαιριστές. Θέλει σε καθεστώς ιδιοκτησίας. Θέλει να βάλει ποσοστό μεταπόλησης. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Καλό ή κακό αυτό είναι. Αλλιώς, ωραία, θα έχουμε τον Κόκε με 150 χιλιάρικα να έρχεται και το δεύτερο τρίτο χρόνο να κάνει 800. Αυτό θα έχουμε. Όπως επίσης, μιας και μιλήσαμε και αναφερθήκαμε αρκετά και στον Ντάρσι Νέτο, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να αξιοποιηθεί από τον Άρη. Βέβαια. Ξεκάθαρα. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα επιλέξει ο ίδιος, τι θέλει ο ίδιος, αν θέλει ένα διάστημα να μείνει εκτός, αν θέλει να πάρει κάποια διπλώματα ενδεχομένως που θα του φανούν χρήσιμα το προσεχές διάστημα. Φυσικά μπορεί να το κάνει και από ό,τι ξέρω θέλει να το κάνει και αυτό, να πάρει κάποια διπλώματα. Αλλά όπως και να έχει, ο συγκεκριμένος άνθρωπος θα πρέπει να αξιοποιηθεί από τον Άρη, θες τις μικρές ηλικίες, θες μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Δεν πρέπει να τον χάσει αυτόν τον άνθρωπο που κοντά του ο Άρης και νομίζω ότι δεν θα τον χάσει, γιατί είναι από τα παιδιά που και ευεργετήθηκαν από τον Άρη, αλλά και αγάπησε τον Άρη πραγματικά. Την αγάπησε την ομάδα, κακά τα ψέματα, πάρα πολύ ο Βραζιλιάνος. Θα δούμε και με Πλατέλα τι θα γίνει. Ναι. Είναι και αυτό στις περιπτώσεις αυτές. Είναι λίγο πολύ, μοιάζει με την περίπτωση του Σόουζα. Ένα παιδί το οποίο έπαιξε βέβαια φέτος με λίγα χρήματα, πολύ αλλά χρήματα. Ξαναμπήκε στο κάδρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Σε που... καλή ηλικία, δεν είναι, ναι. Δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια. Είναι σε μια πολύ όρημη ηλικία και με παραστάσεις οι οποίες μπορούν να φανούν χρήσιμες στην ομάδα. Εδώ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχει, νομίζω ότι ο Πλατέλας έχει αυτό που είχε ο Χριστοδουλόπουλος. Λίγο πολύ έχει αυτό το συνένα με ιδιωτικό συμφωνητικό. Το οποίο δεν έχει κατατεθεί όμως. Μπράβο, δεν έχει ισχύ συμβολέου, άρα και αυτός μπορεί να, μπορεί να πάει όπου θέλει. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Υπάρχουν κάποια χρήματα που έχουν συμφωνηθεί. Και γι' αυτό βλέπεις ότι η Football League τον δίνει τους ελεύθερους, αν διαβάσει τη λίστα. Ναι. Να λέμε την πραγματικότητα. Άμα θέλετε τώρα για στα πλαίσια του προπαγανδίζει να σας λέμε ότι όχι, δεν ισχύει αυτό. Από τη στιγμή που είναι αυτό και δεν είναι συμβόλαιο, γιατί είναι άλλο συμβόλαιο. Άλλο συμφωνητικό. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορεί η ομάδα να διώξει και τους 25 παίκτες. Πρέπει να κάνει μια επιλογή, να κρατήσει ένα κορμό. Δεν γίνεται να πας να πάρεις 20 παίκτες, 25 την επόμενη. Θες μια 10, 11, 12. Πρέπει να κρατήσεις ένα κορμό ποδοσφαιριστών δίπλα στους οποίους θα φέρεις, να προσφέρεις, να προσθέσεις κάποιους καλούς ποδοσφαιριστές με μεγαλύτερη ποιότητα σε συγκεκριμένες θέσεις που θα ανεβάσουν την δυναμική σου, θα ομορφύνουν το ποδόσφαιρό σου. Γιατί είναι άλλα τα δεδομένα στη Σούπερ και θα προσελκύσουν και περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Γιατί σε αυτό προσβλέπεις φυσικά. Στο να παίξεις καλά, να είσαι ανταγωνιστικός και να φέρεις περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Περισσότερα διαρκείας, όπως είπες. Μίνιμουμ 5.000 ώρες μπορεί να κάνει για πλάκα. Έτσι. Με μια καλή ομάδα. Και να έχει και εισιτήρια πόρτας και όλα τα σχετικά. Περιμένουμε τις επιλογές. Με πολλή αγωνία, με πολλή ανυπομονησία, με πολύ ενδιαφέρον να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο τις επόμενες μέρες. Σιγά σιγά και πολύ περισσότερο από το. Τέλος του πρωταθλήματος από τις 27 Μαΐου και έπειτα νομίζω θα βομβαρδιζόμαστε τότε κάθε μέρα και από ονόματα και από ανακοινώσεις τελικά σιγά σιγά από την ΠΑΕ. Απλά να μην τρελαίνεστε κιόλας, διότι
το 90% από όσα έχουν γραφτεί δεν έχουν καμία βάση. Α, πάει προχθές έβαλε και το Μάντζιο. Πώς θα το κάνουμε, το ζώο να έρθει ο Μάντζιος. Δεν γίνεται, παιδιά, πάει στη Λιβαδιά. Γίνεται πρόμο του Μάντζιο σε διάφορα site δεξιά και αριστερά για να πάει στη Λιβαδιά. Στο τέλος. Είδα το αμυγό. Ούτε απασχόλησε, ούτε καν μίλησε μαζί του ο Καρυπίδης. Αμυγό και αμυγό και αμυγό πάει στον Πανιόνιο. Μετά θα σου λένε κιόλας στον Πύρο Πανιόνιος. Δεν είναι έτσι. Λέει εδώ ο φίλος, ο Παπαϊόνι της Λαμίας σε δηλώσεις του είπε ότι έχουν 1,4 εκατομμύρια έσοδα και ότι έχουν θέσει ως Λαμία τα 3.000 διαρκεία ως στόχο. Ως Άρης ας κάνουμε 8.000 διαρκείας για να έχουμε απαιτήσεις. Έτσι είναι. Με ένα φίλο μιλούσα το μεσημέρι για το εισιτήριο του αγώνα της Κυριακής μαζί με το μπλουζάκι. Με το μπλουζάκι. 10 ευρώ. Και λέγανε 10 ευρώ, έπρεπε να είναι 5 ευρώ. Παιδιά, από τη μία έχουμε απαιτήσεις, από την άλλη θέλουμε 5 ευρώ. Δεν γίνεται να είμαστε Άρης. Σωστά, όπως λέει ο Λευτέρης Αρβανίτης, δεν υπάρχει Big Four και μπουρδες. Αν υπάρχει κάτι, είναι Big Six. Και βάζω και τον Ηρακλή μέσα. Τρεις μεγάλες ομάδες της Αθήνας και τρεις της Θεσσαλονίκης. Αλλά δεν γίνεται από τη μία να λέμε ο Άρης πρέπει να πάει μίνιμουμ στόχο Ευρώπης και από την άλλη να λέμε 5 ευρώ εισιτήριο. Και δεν λέω για κάποιους ανθρώπους πιθανόν να μην έχουν όντως το 5 ευρώ και το βλέπουν έτσι, αλλά να αποφασίσουμε τελικά τι Άρη θέλουμε. Θέλουμε Άρη του 5 ευρώ ή θέλουμε Άρη κανονικό τεράστιο σύλλογο. Γιατί δεν γίνεται να πηγαίνουν μαζί αυτά. Δεν γίνεται να έχεις 5 ευρώ εισιτήριο και ομάδα πληρωμένη και 150 χιλιάρικα συμβόλαιο. Πώς θα παίζεις με τον Ολυμπιακό με την Άκη να έχεις 5 ευρώ εισιτήριο του χρόνου στη Super League, ρε παιδιά, είναι λογικά. Μα για το μάτσο της Κυριακής λέω, σχεδόν τη χρονιά είχε 5 ευρώ. Ναι, μαζί με τον μπλουζάκι είναι δεδομένο να πάρουν χρήματα. Είναι κάτι που θα σας μείνει, ρε παιδιά. Ναι. Μπλουζάκι, δηλαδή. Σου δίνει και μπλουζάκι. Μετά, γιατί, ο Όφη τα έχει 10 ευρώ χωρίς μπλουζάκι. Και οτιδήποτε άλλο. Γιατί οι ομάδες, παιδιά, στη Β' Εθνική χρειάζονται έσοδα. Δεν έχει τίποτα. Και ευτυχώς ο Άρης φέτος. Ο Άρης φέτος είχε και 5 πράγματα. Πήρε και 5 φραγκάκια, ναι, από τα εισιτήριά του. Εντάξει, έκανε. Δηλαδή, αυτό το που λέω. Υπόθηκε στο ξεκίνημα τη σεζόν για επιστροφή τη ομάδα είχαμε γύρισε. Πάρα πολλά πίσω. Δόξα, Τρίκαλα. Δεν πρέπει να έχει παράπονο ο Καρυπίδης φέτος. Όχι, είχε παιχνίδι. Είχε χρήματα. Πήρε κάποια χρήματα από τον μπάτζετ, τα έδωσε ο κόσμος φέτος. Έβαλε και αυτός. Χωρίς καμιά αμφιβολία δεν γίνονταν αλλιώς, άμα δεν έβαζε. Αλλά από εκεί και έπειτα, μην το μειώνουμε, ρε παιδιά, τον Άρη με αυτό το 5 ευρώ. Και το λαϊκίζουμε το όλο θέμα. Εξαρτάται τι θέλουμε. Εγώ αυτή τη άποψη. Δηλαδή, του χρόνου τα διαρκείς τι θα είναι. Τα διαρκείς της Β' και της Γ' Εθνικής. Απλά θα πρέπει η ΠΑΕ να σκεφτεί όλες τις παραμέτρους. Να έχει και διαρκείας για όλα τα βαλάντια. Αλλά πλέον είναι Α' Εθνική πάλι ομάδα. Δεν γίνεται να έχει εισιτήριο 5 ευρώ. Όταν είχε 15 ευρώ όταν έπαιζες. Ναι. Δηλαδή το 10 ευρώ στο πέταλο νομίζω ότι είναι ένα λογικό, ναι, εισιτήριο. Και από εκεί πέρα πας, κάνεις μια διαβάθμιση στη 2, στην 9 κτλ. Εντάξει, αυτά τα δούμε όταν ανακοινωθούν τα διαρκείες της επόμενης. Ήδη σχεδιάζονται και αυτά. Της επόμενης περίοδου. Είναι και αυτά ένα σημαντικό έσοδο για την ΠΑΕ, με άλλα δεδομένα που ισχύουν πλέον στην Super League και με πιο μαζική επιστροφή του κόσμου στο κλειάδι της Βικελίδης. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία, παιδιά, μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία που βασίζεται στα έσοδα που προκύπτουν από όλα αυτά. Ελπίζουμε να δουλέψει καλά και το εμπορικό τμήμα και να έρθουν και εμπορικές συμφωνίες από τις οποίες θα ωφεληθεί. Γενικότερα, ο Άρης πρέπει να δουλέψει με διαφορετικούς ρυθμούς σε πολλά επίπεδα για να μπορέσει να προσελκύσει περισσότερα χρήματα την επόμενη για να κάνει πιο εύκολη τη ζωή του δηλαδή και την καθημερινότητά του χρόνου σε πιο απαιτητικές συνθήκες. Ο Μαντόπουλος έφτασε τα 16 γκολ ενώ θα μπορούσε να φτάσει τουλάχιστον τα 18 με αυτά που έχασε χθες. Λοιπόν, θέλεις άλλα 4, Δημήτρη Γιαμαντόπουλο, και θες τον Γκάιπερ τουλάχιστον στη δεύτερη θέση την Κυριακή. Κανόνισε. Όχι χατρίκ, φορτρίκ. Α, δούμε θα κάνουμε. Την Κυριακή. Εντάξει, εγώ θέλω ένα γκολ με χτύπημα φάουλ του Νέτο. Γίνεται. Νέτο. Από το πολίτη, ποιος είναι τερματοφύλακας το. Κάτσε άγαλμα, κάνε το άγαλμα. Εδώ ο Γιώργος έχει άχθη με τον Ασλίδη. Αν πάρει λέει σαν τον Ασλίδη ούτε 5 ευρώ δεν δίνω. Τον έχει άχθη αυτός. Έχει με τον Ασλίδη, έχει θέμα. Δεν το γουστάρει, τι κάνουμε τώρα. Καλύτερος πρέπει να πάρει, εννοείται. Αλλά δεν μας πειράζει ο Θωμάς. Εντάξει, εγώ την είπα την άποψή μου. Τώρα από εκεί και πέρα ας δούμε τι παίκτες θα έρθουν και μετά θα σχολιάσουμε κιόλας. Εννοείται ότι όταν έχουμε απαιτήσεις
Και αν έχει απαιτήσει διοίκηση, θα πρέπει να κάνει και ανάλογες κινήσεις. Αν φέρει εμένα για σεντερφόρ και τον Αλέξη για στόπερ, εννοείται ότι θα είναι διαφορετική και η κριτική μας και η θέση μας και, το, και, το όλο, και η όλη κριτική. Εννοείται. Κάτσε να δούμε όμως θα φέρει. Τώρα, αν έρθει ο Πάκο Ερέρα, δεν νομίζω να μην θέλει ο Πάκο Ερέρα να θα παίζει με τον Ασλίδη. Θα τον έχει ίσως μια ως δεύτερη επιλογή. Αλλά προφανώς, αν έρθει ξένος προπονητής και Ισπανός, θα θέλει και αυτός τους Ισπανούς του, τους Πορτογάλους του, τους Αργεντίνους του και τους Βραζιλιάνους του. Έτσι συνήθως γίνεται. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Και θα κρίνουμε με γεγονότα. Στην πράξη θα κρίνουμε. Αυτούς που θα έρθουν και όταν τους δούμε στο, στο χορταράκι. Εκεί θα μετρήσει. Άντε, δώσε αυτά, πάσα στον κύριο Ματζούκη. Αυτά από εμάς για, για σήμερα. Ολοκληρώσαμε την, την εκπομπή. Ο Γιώργος Ματζούκης με την ώρα για μπλε ακολουθεί. Θα τα πούμε αύριο στην τελευταία εκπομπή, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Να είστε καλά.